Θεότατε, ξέρετε ότι έχουμε μία αγάπη από πολύ παλιά και τα καλά σας λόγια, αλλά και μία επεξήγηση για το χαρακτήρα μου έτσι τον ζωντανό και καυστικό που με φέρνει πολλές φορές, όχι τόσο με την Εκκλησία ή με τους Ορθοδόξους αδελφούς, όσο με αυτούς του συστήματος που στερεώνει το σύστημα του συστημάτων, αντιλαμβάνεστε κι εσείς κιόλας, με φέρνει σε μία αντίδραση και αυτοί μου χυμάνε. Δεν πειράζει. Οι άνθρωποι, ακούστε κάτι, να έχετε ένα χαρακτηριστικό, να μην δεχόσαστε κριτική από κανέναν άνθρωπο που δεν εξομολογείται και δεν κοινωνάει τον αχάντο μυστηρίο. Αυτό είναι ένα καλό κριτήριο, να βλέπετε στις συγγενείς σας, στους φίλους σας, στους δημοσιογράφους, οποιουσδήποτε, θα σιωπάτε. Εάν βλέπετε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, ούτε σταυρό δεν κάνουν, αφήστε τους. Εμείς δεν συζητάμε, μη συζητάτε, μόνο ομολογούμε. Μόνο ομολογούμε, δεν συζητάμε. Ομολογούμε. Τι ομολογείς? Είμαι χριστιανός και πήγαινε στη δουλειά σου. Πιστεύω στο σταυρό και πήγαινε στη δουλειά σου. Μην κάνετε συζητήσεις, γιατί αυτά σφέρουν η μία την άλλη και δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να συζητήσουν για τα θέματα. Σεβασμιότητας με πολύ αγάπη, ερμήνευσε ακόμα και σε αρχιερείς ότι ο πατήρ Ευάγγελος έχει μια ιδιότητα, καμιά φορά του φεύγει και καμιά λέξη. Όχι που δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Οι λέξεις είναι μέσα στο Ευαγγέλιο αυτές όλες. Μου φεύγει εμένα το στόμα. Απλώς πρέπει και εγώ να μαζεύω. Και επίσης κάτι άλλο. Εάν πω σεβασμιότητα δεν τα λέτε και πολύ καλά για μένα, είμαι υπερήφανος. Μόλις αυτό το λόγο που πει ο Επίσκοπος, τον αποδεχτώ εγκαρδίως, όχι να πω ναι, αλλά πω εγκαρδίως, αυτό είναι ευλογία για τον ιερέα. Χριστιανοί μου, ο Σεβασμιότατος κάθε φορά με καλεί πάλι δεν ακούτε. Γιατί δεν ακούτε? Τι έχετε, κουφαμάρα? Να φύγετε, να σας δώσουμε επιτροπή αναπηρίας, να πάρετε ακουστικό. Για καθίστε να δούμε τι γίνεται. Τώρα με ακούτε? Είναι καλύτερα? Εντάξει. Καλώς. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, το θέμα μας λοιπόν θα είναι βασικά ο Σταυρός, ως φύλαξε όλης της οικουμένης. Ποιας οικουμένης? Και αυτής από την πρώτη στιγμή που έγινε ο κόσμος, ο Σταυρός είναι ο φύλαξ του κόσμου. Από την ώρα που είπε ο Χριστός γεννηθεί το φως, από εκείνη την ώρα. Και αρχίζουμε λοιπόν, ακούστε σήμερα η Εκκλησία, οι ψάλτες είναι εδώ και καλοί και πολλοί και ωραίοι ψάλουν. Σήμερα η Εκκλησία στον κανόνα, αρχίζει ο κανόνας, γράφει απάνω, Αναστάσεως ημέρα. Δηλαδή αυτό που θα το ψάλετε το Πάσχα, αυτό τον κανόνα θα τον ακολουθήσετε για αυτό το τροπάδιο που λέει αμέσως. Και τι λέει? Αντί να πει Αναστάσεως ημέρα, τι λέει? Πανηγύρεως ημέρα, τη εγέρση Χριστού. Είναι Κυριακή. Θάνατος φρούδος όφθη. Ο θάνατος, λέει, απεδείχθηκε φρούδος. Δηλαδή τίποτα, δεν είναι τίποτα. Φρούδος ο θάνατος. Ζωής ανέτειλε να βγει. Ανέτειλε η ζωή, τη ζωή η αυγή. Δεν έχουμε τελείως λάμψη, αλλά έχουμε τη ζωή στην αυγή. Ο Αδάμ εξαναστάς, ο Αδάμ χορεύει σήμερα που είναι Ανάσταση. Αλλά αυτό είναι ο κανόνας του Σταυρού. Και τι λέει? Ο Σταυρός δεν θα είχε καμία αξία, άμα δεν ήταν η Ανάσταση. Η Ανάσταση βεβαιώνει τη δύναμη του Σταυρού. Γι' αυτό ο κανόνας αρχίζει σήμερα. Ο Αδάμ εξαναστάς, χορεύει χαρά, διό αλλαλάξομεν πάντες, επινίκιον άδοντες. Να ψάλουμε επινίκιον άδοντες εις την Ανάσταση του Χριστού, που για να γίνει η Ανάσταση του Χριστού πρέπει να πεθάνει ο Χριστός. Η λέξη πρέπει δεν είναι καλή. Πέθανε ο Χριστός. Γι' αυτό για όλους τους αδελφούς λέμε και κοιμημένος. Δεν λέμε. Κοιμήθηκαν. Τους πεθαμένους λέμε κοιμήθηκαν. Το Χριστό δεν λέμε κοιμήθηκε στο Σταυρό. Ποτέ. Στο Χριστό λέμε πέθανε στο Σταυρό. Πρώτον, για να καταλάβουμε τι του κάναμε. Και δεύτερον, γιατί αν πούμε ότι κοιμήθηκε ο Χριστός στο Σταυρό, θα υπάρξουν αυτοί οι διαβόλοι που ξέρετε πολύ καλά τι κάνουν από την ημέρα που αρχίζει η νηστεία μέχρι που θα τελειώσουμε τις γιορτές. Θα μας βγάλουν Ευαγγέλια ψεύτικα. Τούτο το άλλο. Θα μας λένε ο Χριστός δεν πέθανε πάνω στο Σταυρό, αλλά ήταν ένας ύπνος. Για να μην πει λοιπόν ποτέ η Εκκλησία ότι ο Χριστός κοιμήθηκε στο Σταυρό, τι λέει? Πέθανε στο Σταυρό.
Γι' αυτό, για το μόνο που λέμε ότι πέθανε στον Χριστό, στον Σταυρό λέμε για τον Χριστό. Ενώ για τους άλλους λέμε κοιμηθήκανε. Οι αδελφοί μας, όλοι οι άλλοι, εμείς θα κοιμηθούμε. Δεν θα πεθάνουμε, θα κοιμηθούμε. Κοιμηθούμε και θα προσδοκούμε την ανάσταση των νεκρών. Ο Χριστός όμως πέθανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα το δείτε και τη Μεγάλη Παρασκευή. Λέμε επέθανε στον Σταυρό. Δεν κοιμήθηκε ο Χριστός στον Σταυρό, διότι είναι πολύ επικίνδυνο, το αντιλαμβάνεστε. Πάμε τώρα να πούμε όλη την. Πώς από τον παράδεισο μέσα προτυπώνεται αυτό και θα σας πω και πώς θα το κάνουμε. Όλη αυτή τη βδομάδα είναι αφιερωμένη στο Σταυρό και οι προηγούμενοι από την Τετάρτη και πέρα πάλι αφιερωμένη στο Σταυρό ήταν. Δηλαδή στα ψαλτικά, ειδικά οι κανόνες. Οι κανόνες λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Τριώδιο, το ξέρετε. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Πεντηκοστάδιο, το ξέρετε. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Παρακλητική, το ξέρετε. Υπάρχουν τα Μηλαία. Εάν δεν έχεις κανένα βιβλίο, ούτε Χρυσόστομο, ούτε Γρηγόριο, τίποτε δεν έχεις. Εάν μελετάς καλά αυτά τα βιβλία, είναι πλήρης η θεολογία της Εκκλησίας, είναι πλήρης η ιστορία της Εκκλησίας, είναι τα πάντα. Τα λένε όλα μέσα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Γι' αυτό ξέρανε πολλοί οι παλιοί που μνημονεύανε αυτά τα βιβλία, που δεν είχαν διαβάσει Χρυσόστομο, αλλά επειδή μέσα έχουν περάσει οι πατέρες, τι έλεγε ο Χρυσόστομος για την κάθε ορτή και για το κάθε σημείο και γιατί έλεγε το Σταυρό, αυτό το συνεχίζουμε μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας. Και το ψέλνουμε κιόλας. Αλλά τι γίνεται, και η γλώσσα σας εμποδίζει και το ψαλτικό ίσως σας εμποδίζει και δεν ερχόσαστε και έτσι δεν τα ξέρετε. Θα σας πάρω λοιπόν με το χέρι και θα σας διαβάζω ένα-ένα, όχι όλα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, θέλουμε να το πάσουμε και δεν έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, θα σας διαβάζω μερικά και θα σας τα αναλύω τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, παράδεισος και σταυρός. Παράδεισος άλλος εγνώστη η Εκκλησία, ως πριν, προσέξτε. Τι λέει, η Εκκλησία λέει, όπως ήταν ο παλιός παράδεισος, η Εκκλησία σήμερα είναι ο παράδεισος, αυτός ο παλιός παράδεισος που περιγράφουν τα βιβλία που αρχίζει η Γένεσης, η Εκκλησία είναι ο παράδεισος. Τι σημαίνει, άρα, ο παράδεισος τι ήτανε, κήπος. Ήτανε απλωμένος όλο τον κόσμο, όχι δεν ήταν απλωμένος όλο τον κόσμο, ήτανε περιφραγμένος ο παράδεισος, είχε τέσσερα ποτάμια, τους τέσσερις ευαγγελιστές, αλλά όμως δεν ήταν όλος ο κόσμος μέσα στον παράδεισο, υπήρχαν και όντα τα οποία ήταν εκτός παραδείσου, το καταλαβαίνετε αυτό αδερφοί μου. Ο παράδεισος ήταν τόπος συγκεκριμένος και η Εκκλησία είναι τόπος συγκεκριμένος, μπορεί να είναι απλωμένη σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι με τους ναούς, εδώ είναι εδώ, αλλά είναι απλωμένη σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν σώζει όλο τον κόσμο, σώζει η Εκκλησία ους δεδοκάσμη. Εγώ πατέρα δεν ερωτώ για τους άλλους, εγώ ερωτώ για ους δεδοκάσμη. Έχει δυνατότητα να σωθεί ο κόσμος, ναι, εάν προσέρθει στην Εκκλησία, βαπτιστεί, εξομολογηθεί μετά, κοινωνάει το αθάνατο μυστήριο και είναι ενωμένος με τα μυστήρια της Εκκλησίας, ναι, βεβαίως, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά εγώ ερωτώ εσένα ους δεδοκάσμη. Ρωτάω για αυτό που έκανα ως Εκκλησία, για τον παράδεισο που έφτιαξα, γι' αυτό σε παρακαλώ πατέρα, γι' αυτό λέει η Εκκλησία ως πριν παράδεισος. Και τι λέει εδώ, ξύλων έχουσα ζωηφόρον τον σταυρό σου εν μέσω. Τι λέει δηλαδή, ότι η Εκκλησία στο μέσο της, στο μέσο έχει το σταυρό, όπως ο παράδεισος στο μέσο του παραδείσου ήταν ο σταυρός. Το ξύλο είναι το ίδιο. Και τι, θα σας προχωρήσω ακόμα παρακάτω, αν καντέχετε, από τα, εγώ θα σας λέω από πού είναι, δεν θα τα βάλω έτσι. Λοιπόν, ακούσατε τι λέει, ότι το ξύλο του σταυρού, το ζωηφόρο, το έχει τώρα η Εκκλησία. Τι να κάνω, θα τα σηκώσω αυτά, φωνάζει, πιο ψηλά. Τι να κάνω, μ' ακούτε, βουίζει, α ναι, ωραία. Λοιπόν, τώρα τα βρήκαμε, εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί. Εγώ και χωρίς μικρόφωνο μιλάω. Κανονικά, άμα με κάνετε ησυχία, μπορείτε να με ακούσετε στην Αγία Σοφιά μέσα να μπορώ να ψάλω. Το ξέρετε. Λοιπόν, το έχω δοκιμάσει δηλαδή και το ξέρω. Λοιπόν, Κύριε, εξού διαπροσψάψεως Αθανασίαν μετέχομαι. Από αυτό το ξύλο που είναι στο μέσο του Παραδείσου, το οποίο είναι το ξύλο εν το μέσο της Εκκλησίας και που είναι εν το μέσο της Αρακοστής, όταν το ακουμπήσουμε, προσψάψουμε, Αθανασίαν μετέσχομαι. Θα μας δώσει την Αθανασία. Γιατί τα λέει αυτά όμως και πόσο συνδυάζει με τον παράδεισο. Έχει ένα κοντάκιο μετά σήμερα που λέει «Ουκέτη φλογίνη ρομφέα φυλάσσει την πύλη της Εδέμ». Ο Σταυρός κατήργησε αυτή τη φλογίνη ρομφέα που έβαλε ο Θεός στον παράδεισο για να μην μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα,
και τους αφού τους έβγαλε, έβαλε έναν άγγελο με μια πυρήνη ροφέα και έλεγε στο. Αυτό το στο καταργήθηκε για το σταυρού. Και είμαστε και σίγουροι ότι καταργήθηκε, διότι ο άλλος που ήταν σταυρωμένος δίπλα, όταν πήγε, του λέει ο άγγελος, τι θέλεις εδώ μανάρι μου, τι θέλεις εδώ ληστή μου, τι θέλεις εδώ παλιό το μαράκι μου, και τι λέει αυτός. Αυτός που ήμασταν κάτω μαζί, λένε οι πατέρες, αυτός που ήταν κάτω μαζί, μου είπε να έρθω κατευθείαν εδώ. Και του λέει, κλειδί έχεις, κλειδί, έχεις κλειδί για να μπεις μέσα. Και λέει, έχω κλειδί. Τι έχει, βγάζει το σταυρό του, που ήταν δίπλα στον Χριστό, ο ληστής, το βάζει μέσα και ανοίγει η πόρτα και φεύγει για το χερουβίμ που είχε την ροφαία αυτή την που έκλειγε. Και αν δείτε ποτέ τις αγιογραφίες, ο μόνος άνθρωπος, ενώ όλοι είναι έξω από τον παράδεισο και περιμένουν να μπουν, ο μόνος άνθρωπος που είναι από μέσα από την πόρτα είναι ο ληστής. Όλοι οι άλλοι είναι στη σειρά. Μα δείτε τους Αποστόλους, όλοι είναι στη σειρά και περιμένουν να μπουν. Στη δε βασιλεία των ουρανών, ενσώματι, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι ενσώματη. Ενώ ο παράδεισος είναι οι ψυχές. Στη βασιλεία των ουρανών, ενσώματη, είναι η κυρία Θεοτόκος και όσοι μετέστησαν. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστός Αλλός, όσοι τους πήγανε στον ουρανό με το σώμα τους. Γιατί η βασιλεία των ουρανών θα είναι μετά την κρίση, θα δοθεί στους ανθρώπους. Τώρα είμαστε σε μια πρόγευση. Τι είναι? Αυτό θα γίνει μετά την κρίση και θα είναι ο άνθρωπος θα μπει στη βασιλεία των ουρανών ενσώματη. Εμείς δεν προσδοκούμε ανάσταση ή αιωνιότητα ψυχών. Εμείς προσδοκούμε ανάσταση νεκρών. Και μετά την ανάσταση των νεκρών κρίσης και μετά την κρίση θα πάει ο καθένας στη θέση του και θα πάει στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή γαρ επήλθε παράδοξος βέσης το ξύλον του σταυρού. Την έσβησε λέει παράδοξα λέει αυτήν το ξύλο του σταυρού. Προσέξτε. Θανάτου το κέντρον και άδου τον οίκος ελίλατε. Του θανάτου το κέντρο, ποιο είναι το κέντρο, το κεντρί. Ποιο είναι το κεντρί του θανάτου, η αμαρτία. Προσέξτε τι είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα φίδι που σε δαγκώνει και πεθαίνεις. Σε παίρνει. Ποιο είναι τώρα ένα φίδι. Για να πεθάνεις έχει ένα κεντρί. Εδώ, στα δόντια. Το κεντρί είναι η αμαρτία. Εφόσον το κεντρί το καταργεί ο Χριστός, το φίδι παίζεις. Με το θάνατο παίζεις πια. Δεν σιλιάζει. Εφόσον κατήργησε, εδώ θα κάνω και με τα δόντια μου το δείτε, κατήργησε το κεντρί, το δηλητήριο, το κατήργησε ο Χριστός που είναι η αμαρτία, γι' αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία τι κάνει, σου πάνε το κεντρί, άντε από εδώ. Γι' αυτό λέμε, πού σου θάνατε τον οίκος, πού σου άδει, πού είσαι, εκείνο το βράδυ της Αναστάσεως. Ο Χριστός σε κατήργησε, τα τέλειωσε όλα, κατήργησε, ξεδόντιασε το θάνατο, το ξεδόντιασε. Αυτό είναι. Και όταν θα έρθει η Βασιλεία του Θεού, θα μας αναστήσει ως πρώτος αυτός που αναστήθηκε, μας βεβαιώνει ότι θα μας αναστήσει όλους. Σωτήρ μου της ενάδη επέστης, με αυτό το σταυρό λέει, και σαν γιατί άμα έχετε δει πολλές εικόνες της Αναστάσεως, ο Χριστός που κατεβαίνει στον Άδη κρατάει ένα σταυρό. Και άμα δεν τον κρατάει το σταυρό, τον κρατάει ο Μιχαήλ Αρχάγγελος. Γιατί ο πρώτος που πήγε μπροστά από τον Χριστό ως ψυχή ενωμένη με τη θεότητα, ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη ως ψυχή ενωμένη με τη θεότητά του. Στο δε τάφο έμεινε το σώμα με τη θεότητά του. Το σώμα δεν έπαθε απολύτως τίποτα, διότι ήταν, τι είδε, είδε φορά, χώρισε δηλαδή η ψυχή από το σώμα. Διαφορά. Δεν είδε διαφορά. Διαφορά είναι να αρχίσεις να λιώνεις. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι. Φορά είναι που χώρισε η ψυχή από το σώμα, αλλά διαφορά δεν είδε το σώμα του Χριστού. Το ίδιο είπε και η ψυχή. Κατέβηκε εις τον Άδη, μπροστά πήγε ο Μιχαήλ Αρχάγγελος και χτύπαγαν και βοούσαν και τα λοιπά και χτύπησαν οι πόρτες. Αν τα ακούσατε, αν διαβάσετε το λόγο του Αγίου Επιφανίου Κύπρου το μεγάλο Σάββατο το πρωί, να το μελετάτε αυτό το λόγο, να το βρείτε. Εγώ τον είχα, όταν ήμουν παιδί 18 χρονών, τον είχα επιμεληθεί και είχα βγάλει ίσα 40.000 σεβασμιότητα και μεταφρασμένο όμως. Και το μοίραζα σαν παιδί και το έδινα στον κόσμο να το πάρει από τότε να δει αυτό που περιγράφει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου και αυτό που η Εκκλησία το γιορτάζει με την Ισάδου κάθοδο. Σωτήρ μου της ενάιδη πήγε Χριστέ μου με το σταυρό στον Άδη που ο Άδης τι σημαίνει, Άδης, Άιδης, έχει μια υπογεγραμμένη, είναι αλφα και έχει μια υπογεγραμμένη από κάτω. Αυτό σημαίνει Άιδης, τόπος που δεν βλέπεις. Πήγες, ο Χριστός πήγε στα σκοτάδια, τα ανήλιαγα σκοτάδια του Άδη και εισάγεσθε, παίρνει τους ανθρώπους και τι τους λέει,
ελάτε βρε άνθρωποι, ελάτε, εισάγεστε πάλι εις τον παράδεισο. Ελάτε πάλι να σας βάλω μέσα στον παράδεισο όπως βγήκε ο Αδάμ και η Εύα. Εάν διαβάσετε τα παλιά βιβλία, δεν ξέρω τα καινούργια τριώδια αν τα έχουν, τα παλιά τριώδια που έχω εγώ, το 1905 και τα λοιπά, έχουν πάντοτε ένα κείμενο που λέει τι γιορτάζουμε τις μεγάλες γιορτές, τις Κυριακές. Στο τέλος αυτό το κείμενο λέει αυτό που θα σας πω, που θα μείνετε έξω. Επειδή ο Σταυρός ξύλων ζωής λέγεται, και όχι μόνο λέγεται, και είναι, και εστίν, και είναι. Εκείνο δεν το ξέρω, το εν μέσω του παραδείσου της Εδέμ, το πεφυτευμένο ετύχανε. Το ξύλο αυτό της ζωής, δηλαδή ο Σταυρός, όταν ο Θεός έφτιαξε τον παράδεισο, όταν έφτιαξε τον παράδεισο, το είχε εις το μέσο το είχε και έλεγε το ξύλο ζωής. Δεν έλεγε το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Έλεγε το ξύλο ζωής. Προσέξτε το αυτό. Αυτό είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Και πεφυτευμένον ετύχανε ομού και μετά του Αδάμ υπομνημνίσκοντες. Το λέει αυτό ώστε να το θυμίσει τον Αδάμ ότι αδαμακό. Όταν ήσουν στον παράδεισο, σηκώθηκες και έφαγες από ένα δέντρο. Αλλά υπήρχαν δύο δέντρα στον παράδεισο. Ποια είναι τα δέντρα? Της γνώσης του καλού και του κακού και της, της ζωής της αιωνίου. Από ξύλο ζωής. Δύο ξύλα υπήρχαν. Το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού και το ξύλο... Τι λέει η Εκκλησία? Λέει το εξής που είναι δύσκολο να το καταλάβετε. Ότι είναι το ίδιο το ξύλο, και το ξύλο της γνώσεως του καλού και το ξύλο της ζωής. Και μην πάτε μακριά, ορίστε. Αυτό είναι το βιβλίο, δεν είναι το γεωγραφείο. Το ανοίγουμε το βιβλίο και σε δύο λεπτά θα καταλάβετε τι λέει. Ακούστε τι λέει. Πάει ο Όφης, το φίδι, και λέει στη γυναίκα. Κακομοίρα μου, της λέει, Ευούλα μου, τη βρήκε μόνη της, έτσι. Και λένε μερικές γυναίκες, αχ, άμα είχα τον άντρα μου δίπλα μου τον Αδάμ, δεν θα μαρτάνομαι. Και κατηγορούν τώρα οι άντρες ότι η γυναίκα πήγε μόνη της και μίλησε με το φίδι. Ναι, αλλά πρέπει να κατηγορούν και τον εαυτό τους που άφησαν τη γυναίκα να μην είναι όλη με το φίδι. Βλέπετε, όσο φταίει ο ένας, φταίει και ο άλλος. Για όλα τα πράγματα της ζωής. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τα ερμηνεύουν οι πατέρες αυτά. Και λέει, του λέει ότι λέει ο διάβολος, α, έμαθα ότι ο Θεός λέει, σας είπε, να μην φάτε από παντός ξύλου του παραδείσου. Ψεύτης, από την αρχή ψεύτης. Διότι ήξερε τι είπε ο Θεός. Από όλα να φάτε, μια νηστεία θα κάνετε προς το παρόν, διότι δεν είναι ακόμη όριμοι, προς το παρόν από τη γεύση του ξύλου, τη γνώση του καλού και του κακού. Τους λέει ο Θεός. Και απαντάει τώρα η κακομοίρα. Όχι, λέει η γυνή, δεν μας είπε αυτό ο Θεός. Να φάμε από όλα τα δέντρα του παραδείσου. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τι λέει ψέματα. Από το μόνο που να μην φάμε είναι το δέντρο που είναι στο μέσο του παραδείσου. Δηλαδή, τι κάνουμε? Στο μέσο του παραδείσου είναι δύο δέντρα. Και ένα δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και το δέντρο του ξύλου της ζωής. Γιατί, τι γίνεται? Είναι το ίδιο δέντρο, σφυτευμένο στο ίδιο μέρος. Μέσο ένα είναι. Εφόσον είναι υλικός ο παράδεισος, το κέντρο είναι ένα. Ένα είναι το κέντρο. Θα την αντιλαμβάνεστε, χριστιανοί μου? Προσέξτε να δείτε. Δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά οι πατέρες που διαβάζανε, προσευχόντουσαν και αναλύανε τα κείμενα και εγώ με τη βοήθεια του πατρός Ιερεμία Φούντα, του Αγίου αυτού ανθρώπου που είναι κι αυτός εν Αγίης, όπως και ο Άγιος Αγουστίνος ο Καντιώτης. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί μας τα ερμηνεύανε και μας πηγαίνανε στα πατερικά ένα-ένα και μου δείχνανε πού είναι το σημείο που ερμηνεύεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ξέρετε ότι φάγανε οι καημένοι και ήπιανε και ο Θεός λοιπόν παρουσιάζεται και τους λέει: Αδάμ, Αδάμ, πού? Λέει αυτός, κρύφτηκα, λέει. Γιατί κρύφτηκες, λέει? Μήπως έφαγες από το δέντρο που είναι εις το μέσον του παραδείσου? Άρα το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού είναι στο μέσο του παραδείσου. Τελειώνει, τους μαλώνει, τους βγάζει, τους φτιάνει τα ρούχα εκεί πέρα, τους πετάει έξω. Μας πέταξε έξω. Με την καλοσύνη του μας πέταξε έξω. Γιατί μας πέταξε έξω? Ακούστε τι λέει. Να, λέει, ο πατήρας τον Υιό, ο Υιός το Πνεύμα του Άγιον και οι τρεις μαζί. Ιδού, ο Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών. Ο Αδάμ, λέει, έγινε σαν ένας από εμάς. Δηλαδή τι? Του γινώσκην το καλό και το πονηρό. Να ξέρει το καλό και το πονηρό. Προσέξτε. Και νυν μήποτε εκτείνει την χείρα και λάβει του ξύλου της ζωής του εν μέσω του παραδείσου και φάγει και ζήσεται στον αιώνα. Εάν, λέει, απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει και από το ξύλο της ζωής, τότε
θα είναι αιώνιος, αιώνιος θα είναι, και τότε το κακό θα είναι αιώνιο. Γι' αυτό θα τον βγάλουμε από τον παράδεισο. Εδώ είναι, μέσα εδώ. Τι εννοεί, τι εννοεί. Οι πατέρες για να το εννοήσουν μου χάνουν πολύ προσευχή και τι είπανε. Το ίδιο είναι το ξύλο. Δεν είναι διαφορετικό ξύλο. Είναι το ίδιο ξύλο. Είναι στο μέσο του παραδείσου. Το μάτι που το βλέπει κάνει τη διαφορά. Ο παράδεισος είναι φως. Το φως, άλλος άνθρωπος το αποδέχεται και σώζεται. Τι να το σηκώσω, τι έκανα. Το φως, άλλος άνθρωπος το αποδέχεται και σώζεται. Το ίδιο φως είναι. Και αυτός είναι παράδεισος. Το ίδιο φως, άλλος του κάνει έτσι και του λέει: δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, με κες. Και αυτός είναι η κόλασή του. Δεν υπάρχει άλλο σημείο που να είναι παράδεισος και άλλο σημείο που να είναι κόλασης. Το ίδιο μέρος είναι. Δεν υπάρχει διαφορετικό. Γι' αυτό ο Θεός εξ αρχής μόνο τον παράδεισο έφτιαξε. Δεν το είπε σε αυτή, θα την ακούσετε την παραβολή Μεγάλη Τρίτη πάλι, που λέει ότι εγώ να πας, λέει, να πας τον ετοιμασμένον στον παράδεισο που τον έφτιαξε καταβολής κόσμου. Ενώ όταν λέει για τον διάβολο, δεν λέει ότι έφτιαξε την κόλαση από καταβολής κόσμου. Εγώ μόνο τον παράδεισο έφτιαξα. Μόνο φως σου δίνω. Τώρα, εσύ με τα σκοτιασμένα σου μάτια, το φως εκεί. Αυτό είναι κόλαση για σένα. Γι' αυτό δυστυχώς είναι αιώνιο. Διότι δεν είναι στο χέρι του Θεού. Άμα ήταν στο χέρι του Θεού, δεν θα ήταν αιώνια η κόλαση. Είναι στο χέρι του ανθρώπου να είναι αιωνία η κόλασή του, να λέει στο Θεό συνέχεια όχι. Και αναλαμβάνει η Εκκλησία καημένη, μπας και του καθαρίσει και τα μάτια και μετά το θάνατο. Διότι η πανήγυρη θα λήξει μόνο στη Δευτέρα Παρουσία. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία μπορεί κάτι να γίνει σε όλες τις ψυχές των ανθρώπων. Και είπε ο Παπα-Εφραίμ Κατουδακιώτης, έβγαλε τις ψυχές από την κόλαση βέρτα. Λοιπόν, η Εκκλησία αναλαμβάνει αυτό το έργο να βοηθήσει τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζωή και μπορούν το φως να το βλέπουν για σκοτάδι, να τους βοηθήσει καιρό-καιρό να τους ανοίξει τα μάτια. Άρα, τι λέει, τα μάτια των ανθρώπων είδανε το ίδιο ξύλο, ωραίο και καλό για να απατήσουν το Θεό. Και το ίδιο ξύλο, εάν το θέλανε πραγματικά να το δούνε καλογερικά, υποτακτικά, σεβαστικά κτλ., το ίδιο ξύλο θα ήταν το ξύλο της αιωνιότητός του να ζουν διαρκώς και ήταν ο Σταυρός. Τα μάτια τους είδανε το ξύλο διαφορετικό. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πατερικότατο και δείχνει και ερμηνεύει και πολύ την Παλιά Διαθήκη. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο θέμα στον Παράδεισο, ότι είναι το ξύλο. Από όλα λέει θα φάμε, όχι όμως από το ξύλο το μέσο του Παραδείσου. Αυτό είναι το ένα. Γρήγορα θα σας λέω για το Σταυρό τέτοια θάματα και θα μένετε και έκπληκτοι. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι πληθύνανε τις αμαρτίες τους. Θα σας μπερδέψω, ίσως στενοχωρήσω λιγάζει, μπερδέψω, γιατί δεν διαβάζουμε τίποτα. Δεν μου λέτε, λέει σε ένα σημείο που τα παίρνει αυτός ένας που είναι και πρόεδρος κόμματος ο Κρυμμένος, λέει ότι όταν βγήκαν οι άνθρωποι απ' έξω από τον Παράδεισο, κάποια στιγμή είδανε κάποιες γυναίκες των ανθρώπων και τις παντρευτήκανε. Και ότι υπήρχαν και γίγαντες και παντρευτήκανε. Δεν είσαι στον Παράδεισο αυτή. Το λέει. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής. Όπως έλεγε ο πατήρ Ιερεμίας, δύο γενναίες από τους ανθρώπους είναι. Είναι η γενναιά του Κάιν και η γενναιά του Άβελ. Του Άβελ η γενναιά είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που μέχρι στον αιώνα των άπαντων είναι οι καλοί άνθρωποι. Του Κάιν η γενναιά, Καϊνάν, είναι η γενιά εκείνη η οποία είναι δυσκολεμένη άνθρωποι. Το καταλάβατε, είναι η δυσκολεμένη άνθρωποι. Τι γίνεται όμως. Αυτή η ένωση που κάνανε με ανθρώπους που δεν ήταν άνθρωποι σωστοί, εκείνος που είχε ψυχή και είχε πάρει από το Θεό το Πνεύμα το Άγιο και η ψυχή του ήταν η ψυχή ζώσαν, αυτός μετέδιδε την ψυχή ζώσαν στα παιδιά του. Και γι' αυτό γεννήθηκε μια γενιά που μπορούσε να μετέχει όποτε θέλει και στο καλό και στο κακό ανάλογα στο θέλημά της. Και φτάσαμε σε μια εποχή όπου δυστυχώς γίνανε όλοι όπως είμαστε σήμερα εμείς. Και είπε και ο Χριστός. Και προνόε λέει, καμούσιν και γαμίζονται, κλέβανε, κάνανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει ο Θεός τον Νόε, δεν τους αντέχω, δεν σας αντέχω κακούργοι, του λέει θα σας καταστρέψω. Μόνο λέει Νόε φτιάξε μια κυβωτό να μπεις μέσα. Πώς θα τη φτιάξω Κύριε, τι λέει. Μόνο από τρία ξύλα θα τη φτιάξεις. Από τι θα είναι Κύριε. Θα είναι από κυπαρίσι, από πέφτη και από κέδρο. Όπως είναι ο Σταυρός του Χριστού, που σας είχα πει μια άλλη φορά, την πρώτη φορά που ήρθα, σας είχα πει από τι είναι ο Σταυρός φτιαγμένος, είπε μόνο από ρητινοφόρα δέντρα θα φτιάξει την κυβωτό. Κόψε ξύλα Γερονόε και θα στην πω πώς θα την κάνεις. Θα την κάνεις σε σχήμα σταυρού. Θα βάλεις ένα ξύλο κάτω
και θα κάνεις έτσι και έτσι και έτσι και θα είναι άμα κάνεις έτσι και το κεντρικό το κάνεις έτσι, τι κάνεις, σταυρό. Έτσι δεν έκανε. Θα τη μάθεις, θα τη φτιάξεις σιγά 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 και θα σε αφήσω 200 χρόνια να τη φτιάχνεις. Δεν θα βρέξω. Πήγαινε αυτός ο κόσμος, ο διαστραμμένος κόσμος που έκανε ό,τι κάνουμε σήμερα ανελιθρίαστα, ανελιθρίαστα τα κάνανε αυτά. Πήγε ο κόσμος και το ρώτηκε τι κάνεις εδώ γέρο. Και έλεγε, μου είπε ο Θεός ότι θα καταστρέψει τον κόσμο. Και μου είπε ο Θεός να φτιάξω ένα καράβι. Και μου είπε ο Θεός να σταυρώσω τα ξύλα. Και μου είπε, τους τα έλεγε αυτός. Και αυτοί του λέγανε, α, γερονόε, το έχασες το μυαλό βλαμμένε. Όπως και σήμερα. Τα λέει η Εκκλησία και τι λένε. Ω, παπαβαγγέλης ο βλαμμένος βγαίνει ένας που αγαπάει δημοσιογράφος με πέρι. Δεν σου είπα τίποτα μάτια μου εγώ. Τίποτε. Γιατί με βρεις. Τι δεν σου είπα. Με χτυπάει. Τι θέλει, ξέρετε. Να σου πω εγώ νόμο. Θέλει να πάω μια μέρα στην εκπομπή του να κάνει τηλεθέαση. Με μέ. Αυτή. Δεν πειράζει, ανθρώπι. Πάνε καλά. Τι γίνεται λοιπόν. Πήγαιναν αυτοί και του λένε Γερονόε. Και λέει ο Θεός, 200 χρόνια τους άφησε να βλέπουν και να φτιάχνουν την κυβωτό. Τι ελεήμον, τι ελεήμον. Και το 200 και μία μέρα του λέει, χτύπα το ξύλο να μαζευτούν τα ζώα όλα να τα χώσεις μέσα. Ήρθανε 7 ζώα, τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, βρε, 7 ζώα από τα καθαρά. Γιατί, γιατί αν χανόταν ένα είδος, αλλά άλλο να χαθεί ένα είδος που ο άνθρωπος είχε εξημερώσει, είχε κουραστεί, το είχε ανάγκη για να ζήσει, ήταν ευλογημένο ζώο για να ζήσει. Η κότα, το περιστέρι, καταλάβατε, αυτά πήγαν 7-7 μέσα. Ζευγάρια εννοώ, ζευγάρια, ζευγάρια. Άρσαν και φίλοι, επίησε ο Θεός. Άρσαν και φίλοι, επίησε ο Θεός. Μην μας τρελαίνετε, που μας τρελάνε τώρα αυτό το διάστημα. Εμείς, εγώ κύριε αυτό πιστεύω. Αυτό μου λέει ο Χριστός. Άρσεν και θύλη επίση. Θα μου πει τα άλλα τι είναι, δεν ξέρω τι είναι τα άλλα, και ό,τι και να είναι τα άλλα, και ό,τι να είναι. Ευλογημένοι να είναι και αυτοί να ζήσουμε, να είναι άνθρωποι ευλογημένοι, δεν με νοιάζει. Αλλά πάντως για να παραχθεί το οποιοδήποτε είδος, άρσεν και θύλη. Και έβαλε 7 από όλα τα καθαρά και από 2 από τα άλλα. Χτύπησε και χτύπησε και άρχισαν να έρχονται τα ζώα. Το βλέπουν οι άνθρωποι ότι τα ζώα ήρθε η τίγρης και μπήκε μέσα με το κατσίκι. Μέσα, καταλάβατε. Δηλαδή, η Εκκλησία είναι η κυβωτός που είναι φτιαγμένη με το Σταυρό. Καταλάβατε. Δηλαδή, χωρίς Σταυρό δεν νοείται η Εκκλησία. Γι' αυτό, ό,τι πούμε για τη Θεοτόκου είναι για το Σταυρό. Και ό,τι πούμε για το Σταυρό είναι για την Εκκλησία. Αυτά τα τρία πρόσωπα, η Εκκλησία, η Θεοτόκος και ο Σταυρός, ο Σταυρός θεωρείται για την Εκκλησία πρόσωπο. Είναι, ό,τι λέμε στα πρόσωπα, λέμε και για το Σταυρό. Γι' αυτό έχετε και τους χαιρετισμούς. Τα πάντα έχουμε στο Σταυρό, σαν να είναι πρόσωπο. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ένα υλικό, ένα ξύλο που να είναι άπνο, να του δίνουμε εμείς τέτοια αξία. Γι' αυτό και σκανδαλίζονται οι Προτεστάντες, οι Ιεχωβάδες. Σκανδαλίζονται αυτό το πράγμα. Δεν το καταλάβουν, αλλά η παράδοση της Εκκλησίας. Γιατί εμείς πάμε όπως το είχε η Εκκλησία. Από την πρώτη στιγμή όλα δια του Σταυρού γινόντουσαν. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Μπήκανε μέσα λοιπόν τα ζώα και έκλεισε την πόρτα ο Νόε. Αρχίσει να βρέχει 40 μέρες και 40 νύχτες και άρχισε να ανεβαίνει. Ναι, αλλά μόλις έβρεξε, πήγαν όλοι αυτοί και λέγανε Μπαρμπανόε, open the door. Άνοιξε την πόρτα Νόε, άνοιξε μας Νόε και λέγει ο Θεός μην ανοίξεις γιατί θα πνιγείς, μην ανοίξεις θα πνιγείς. Είχανε 200 χρόνια ευκαιρία να μπουν όλοι ή να κάνουν και αυτοί ό,τι κάνεις εσύ, δεν θέλανε να κάνουνε, μην ανοίξεις και έτσι εξαφανίστηκε κάθε άνθρωπος από τον κόσμο. Ποιος έζησε, ο Μπαρμπανόε, η Νοέσα, μ' αρέσουν εμένα έτσι να τα λέω αυτά, η Νοέσα και έμειναν ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφετ και οι τρεις γυναίκες που είχαν αυτοί. Δεν είχαν και παιδιά, αυτοί ήσαν. Και πήγαινε και φωτός και πήγαινε από εδώ και τα λοιπά. Τέλος πάντων έφτασε, τι ξέρετε την ιστορία. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η κυβωτός, αν θέλετε να το δεχτείτε, είναι σταυρός, ξύλο, ρητινοφόρο, έχει τα τρία αυτά ξύλα που είναι φτιαγμένα στο Τίμιο Σταυρός και προστάτεψε η κυβωτός του Νόε και η κυβωτός αυτή του Νόε είναι η κυβωτός που είναι η Εκκλησία μας. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, χτυπάει από εδώ, χτυπάει από εκεί. Να ναυάγια, ναυάγια. Η κυβωτός που λέγεται Εκκλησία σήμερα χτυπάει σε όλα τα ναυάγια της Οικουμένης. Μέσα σε αυτή τη θάλασσα της ζωής, άπειρα ναυάγια, ναυάγια, όλοι ναυάγια είναι. Και οι εκκλησίες ακόμα που λέγονται εκκλησίες, ναυάγια είναι και αυτές. Η μόνη κυβωτός που πάει και χτυπιέται και από εδώ και διασώζει το πίμνιο που έχει μέσα είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Και δεν είναι εγωιστικό και έχει και ένα χαρακτηριστικό. Αλλά πρέπει να προσέχετε. Όχι να μπαίνετε στην εκκλησία και να κλωτσάτε ο ένας τον άλλον, ούτε να έχετε μίσος. Γιατί τα κατσίκια που μπήκανε δεν τα φάγανε τα λιοντάρια.
Ενώ εσείς εδώ πέρα στην εκκλησία, λέει ο Χρυσόστομος, μόλις μπαίνετε μέσα, τρώτε το ένα το άλλο. Άρα ο Σταυρός πρέπει να σου γίνει μάθημα. Σώζεσαι δια του Σταυρού, σώζεσαι δια της εκκλησίας, αλλά τις αρετές θα τις πάρεις. Δεν θα τρώσει ένα τον άλλον, και όχι να βγαίνεις, να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία και να βγαίνεις από την εκκλησία χειρότερος από την πήκες, να βγαίνεις κοράκι, να μπαίνεις κοράκι και να βγεις περιστέρι από την εκκλησία. Αυτά είναι για τον Νόε. Μετά τον Νόε έχουμε την περίφημο τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ ο καημένος, όλα είναι προτυπώσεις του Σταυρού. Ο Αβραάμ, όπως ξέρετε, το είπε ο Θεός, βγαίνει από την πατρίδα σου και πήγαινε από εδώ και πήγαινε. Αυτό είναι του Ιερεμία. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, βγαίνει από εδώ, πήγαινε από εκεί, πάρ' το, σήκω φύγε, του λέει, να φύγεις από εδώ, να πας παρακάτω κτλ. Έφυγε, ξέρετε, τώρα έφτασε στη Μεσοποταμία, έφυγε από τη Μεσοποταμία, έφτασε σε μια άλλη περιοχή, πέθανε ο πατέρας του εκεί, μετά ξαναφεύγει και φτάνει ο κακομοίρης στο, πώς το λένε, έρχεται στη χώρα εκεί που είναι τώρα, τα Ιεροσόλυμα, εκεί πέρα. Λοιπόν, και του λέει ο Θεός, το παιδό, αλλά δεν θα έχεις γη, τίποτα, δεν θα έχεις, θα νοικιάζεις, άντε να αγοράσεις ένα κομματάκι σπιθαμί ίσα ίσα για να θάψεις τη γυναίκα σου, θα πεθάνει, τη σαρούλα και τίποτα άλλο. Δεν του έδωσε, λέει, ούτε βήμα ποδός. Δεν απέκτησε τίποτα. Εγκατέλειψε τα πάντα για το Θεό και δεν του υποσχέθηκε και δεν του έδωσε απολύτως τίποτα. Αυτό είναι ο Σταυρός, να το ξέρετε. Διότι όταν αγκαλιάζει στο Σταυρό σου, ο Χριστός λέει εξήλθε, εξήλθε τι λέει. Βαστάζουν το Σταυρό. Έτσι πει. Ενώ η νάγκασαν τον Σίμωνα είναι άρρητο Σταυρό. Ο Χριστός το Σταυρό τον πήγαινε έτσι, δηλαδή θεληματικά αγκάλιασε το Σταυρό, ενώ ο Σίμων ο Κυριναίος που τον βοήθησε, τον πήρε στην πλάτη του πάλι. Γι' αυτό αυτές οι εικόνες που σας έρχονται από τη Δύση και κάτι τέτοια και κάτι κόλπα, κάτι ταινίες, θυμάστε ότι ο Χριστός το σέρνει το Σταυρό. Όχι, ο Χριστός τον αγκάλιασε και τον πήγαινε έτσι. Γιατί ο Χριστός ήξερε τι έκανε, αγκάλιασε το Σταυρό. Και γι' αυτό και στους χριστιανούς λέει να τον αγκαλιάσετε τον Σταυρό. Ενώ σε εμάς τι λέει, άντε λέει να τον πάρετε άμα δεν μπορείτε να τον αγκαλιάσετε, έστω να κάνετε υπομονή και να τον σηκώσετε. Γι' αυτό είναι αυτός ο πατέρας Αλεξάνδρου και Ρούφου, ο οποίος τον βοήθησε τον Χριστό και έπεσε γιατί δεν μπορούσε να του πάει εδώ πέρα, αφού τα κόκαλα του είχαν φανεί, να ξέρετε. Τα κόκαλα του Χριστού είχαν φανεί από το φραγγέλιο που του είχαν κάνει. Λοιπόν, πάει λοιπόν και του λέει, πάμε εδώ τώρα στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ λοιπόν δεν έκανε παιδιά, τέλος πάντων έκανε ένα παιδί. Και του είπε ο Θεός, παρουσιάζεται ο Θεός και του λέει, σε παρακαλώ Αβραάμ, επείρασε λέει ο Αβραάμ, ο Θεός τον Αβραάμ, τον πείραξε. Του είπε, για κάτσε, Αβραάμ, Αβραάμ, του λέει, ναι, λέει, είπε, εδώ, εγώ, Κύριε, ορίστε, τι θέλεις, Κύριε. Λάβε τον Υιό σου τον αγαπητόν, όνει γάπησα στον Ισαάκ και πορεύθη τη γη την υψηλή και ανέναγκον αυτόν εις ολοκάρπωση. Κάψ' τον ολόκληρο, σφάξ' το και κάψ' το ολόκληρο το παιδί, λέει στον Αβραάμ. Γιατί το λέει, μα και ο ίδιος το ίδιο δεν έκανε. Τον Υιό του τον αγαπητό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επέτρεψε μετά τη σαρκωσή του, αφού σαρκώθηκε και έγινε μια καινούργια υπόσταση που είναι σώμα, έχει σώμα και είναι ο Θεός και ο άνθρωπος ενωμένα και είναι καινούριο. Το μόνο καινούργιο που έγινε στον κόσμο μετά από την ημέρα που πλάστηκε ο κόσμος είναι η σάρκωση, όπως λένε οι Άγιοι, η σάρκωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέσα στην κοιλιά του στρατόκου. Τίποτε. Το Ευαγγέλιο, άμα θέλετε να το δεχτείτε, άμα σας ρωτήσουν τι λέει το Ευαγγέλιο, θα τους πείτε. Και ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Τόσο μικρό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Όλα τα άλλα ερμηνεύουν τι έγινε με αυτό. Αλλά το Ευαγγέλιο από μόνο του είναι και ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Λέει λοιπόν ο Θεός, άντε πάρ' το λέει το σκοτώσεις. Και τι να κάνει ο Αβραάμ, είπε τίποτα, είπε όχι Κύριε, είπε του Θεού ότι μου είχε τάξει να γίνω, όχι, όχι. Είπε ότι δεν το είχα το παιδί αυτό και με τα χίλια ζώρια το έκανα με μια χρειά ξερή, εγώ ήμουν ένα 100 και η χρειά 90, είπε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ευλογημένο είπε, να ευλογημένο, να είναι ευλογημένο. Όπως ο Υιός υπάρχει στον πατέρα τη Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα, τη Μεγάλη Πέμπτη μετά που φάγανε και βγήκαν έξω και πήγε ο Χριστός και παρακάλεσε τον Θεό και είπε πάτε, ή δυνατόν εστί παρελθέτε το ποτήριο τούτο, αλουχίως θέλω. Αλλά όπως εσύ, όπως το θέλεις εσύ, ουσί όπως εγώ θέλω. Εσύ, αυτή η υπακοή, λέγανε μερικοί, πού τη βρήκατε την υπακοή, και πού τη βρήκατε την υπακοή, και πού τη βρήκατε την υπακοή. Ρε, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος υπάκουσε στον πατέρα. Τι μου λες, πού τη βρήκαμε την υπακοή στην Εκκλησία, πού τα βρήκατε όλα αυτά, οι νέοι χριστιανοί και το νέο σύστημα, η υπακοή, και ο ίδιος ο Υιός του Θεού έδειξε την υπακοή στον πατέρα. Τελείωσε. Σόλι, αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Και λέει το παιδάκι το καημένο, του λέει παιδί μου, του λέει άντε να πάρουμε λέει τα ξύλα της ολοκαρπώσεως. Και πήρανε τα ξύλα. Και του λέει παιδί μου έλα εδώ να σταβάλω τα ξύλα στην πλάτη. Τι σας θυμίζει, το σταυρό.
το πήρε στην πλάτη τα ξύλα το κακόμοιρο. Τα πήρε τα ξύλα στην πλάτη. Και επέθηκε το ιό αυτού και έλαβε δε μεταχείρας και το πήρε. Πήρε τη φωτιά, γιατί θα βάζει φωτιά στα ξύλα, και πήρε και το μαχαίρι για να το σφάξει το παιδί. Και πορεύτησαν οι δύο άμα. Αφήσαν τους δούλους κάτω. Δεν μπορούν όλοι να ανεβούν σε τέτοια υψηλά πράγματα. Όποιος έχει δουλικό σκεπτικό μένει κάτω. Όπως και ο Μωυσής μόνος του ανέβηκε στον ουρανό. Μένει κάτω. Όπως και ο Ιούδας, δεν τον πήρε τον Ιούδα. Δεν τον πήρε τον Ιούδα στο Θαβόρ. Τι να το κάνει ο Ιούδας στο Θαβόρ. Και το Θαβόρ θα έβλεπε, και γιατί δεν τον πήραν οι πατέρες. Γιατί θα είχε μεγαλύτερη κόλαση. Η κόλαση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Γιατί και το Θαβόρ θα έβλεπε και το Χρυσό θα τον πρόλαβε. Για να του ελαφρύνει την κόλαση, δεν τον πήρε στο Θαβόρ. Λένε οι πατέρες, ερμηνεύοντας γιατί δεν τον πήρε. Είπε δε το Ισαάκ στον Αβραάμ, λέει το παιδάκι στον πατέρα του, στον Αβραάμ. Πάτερ του λέει, πατερούλη του λέει, τι εστί τέκλον αυτός μαυρισμένη καρδιά. Έχεις δικαίωμα να κάνεις υπακοή, αλλά θα μαυρίζει η καρδιά σου, δεν είναι κακό αυτό. Γιατί άμα δεν μαυρίζει η καρδιά σου, δεν το πονάς, το κάνεις εύκολα. Αν δεν είναι έτσι, θέλω και τον υδρότα. Λέει το παιδί, ιδού πάτερ το πυρ, να το πυρ. Ιδού τα ξύλα, να τα ξύλα. Πού εστί το πρόβατο. Πού είναι το πρόβατο της θυσίας. Ποιο θα σφάξουμε, μπαμπά. Τι θα προσφέρουμε στο Θεό, ολοκάρπωμα. Είπε δε Αβραάμ, τι ωραίο, ακούστε. Ο Θεός όψετε εαυτό πρόβατον εις ολοκάρπωση. Ο Θεός θα βρει για τον εαυτό του πρόβατο για ολοκάρπωση. Ποιος ήταν αυτός, ποιος ήταν. Ο Υιός του Θεού. Αυτόν ολοκάρπωσε πάνω στο σταυρό. Αυτά τα ξύλα που κουβάλαγε το παιδί δεν ολοκάρπωσε ποτέ το παιδί του. Γιατί την ώρα που πήγε να το σφάξει και το συνεπόδησε, λέει, του έδεσε. Προσέξτε τι σημαίνει συνεπόδησε. Κοιτάξτε με. Αυτό είναι το συνεπόδησμα. Να τι κάνει. Σταυρό στα χέρια, σταυρό στα πόδια. Με σταυρό πήγε να το σφάξει το παιδί. Του σταύρωσε τα χέρια. Δεν μου λέτε εσείς που κάνετε τους χριστιανούς και είμαστε καλοί. Θυμάστε μία ακολουθία που του σταυρώνουμε τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια, όχι τα σέντε. Ποια λέγε, ποια είναι. Η κηδεία. Όλοι οι πεθαμένοι, οι Ορθόδοξοι πεθαμένοι, όλοι οι Ορθόδοξοι πεθαμένοι έχουν τα χέρια σταυρωμένα εδώ. Δεν τα έχουνε. Άρα τι κάνουν. Με σταυρό πάνε στο Χριστό. Είναι ο σταυρός. Άλλοι τα έχουν εδώ πέρα, στη Ρωσία κυρίως τα κάνουν αυτά, αλλά εμείς τα έχουμε έτσι τα πεθαμένα. Σταυρωμένα τα έχουμε. Δεν τα έχουμε. Κοιτάξτε, εγώ έχω πάει σε πολιτική κηδεία, να ξέρετε. Ενός κυρίου και ήταν και αγιογράφος. Έκανε πολιτική κηδεία. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Θέλω να σας το δείξω. Κοιτάξτε. Όταν πήγα να τον χαιρετήσω, ήταν φίλος μου και μου είχαν υποχρέωση μεγάλη, και όταν με είδανε δεν είπανε απολύτως τίποτα. Τίποτα. Τρέμανε. Σου λέει: έχει γούστο να κάνει την κηδεία τώρα εδώ, παπαδική αυτός. Λοιπόν. Αυτό είναι η εξουσία της Εκκλησίας. Ότι κύριοι, βάσει της Ορθοδόξης σχέσεως της διακονίας που έχουμε κάνει, μπορώ να μπω μέσα και να πω: άκουσε να δεις, δεν έχω χαρτί από αυτόν που να κάνει κηδεία. Πώς το λένε. Πολιτική. Θα του κάνω εγώ την κηδεία την Ορθόδοξη. Και δεν μπορούν όταν ο παπάς έχει σχέση, όταν ο παπάς έχει σχέση με το πίμνιο, όταν ο δεσπότης έχει σχέση με το πίμνιο, δεν μιλάνε καθόλου. Κάθονται σαν τις κότες. Σας το λέω εγώ, Παπαβαγγέλης. Κοιτάξτε πώς τους έχουν αυτούς που κάνουν πολιτική κηδεία. Κοιτάξτε. Λύσα! Ούτε αυτό που είναι φυσιολογικό γιατί τα χέρια δεν μαζεύονται. Λύσα! Έτσι τον πάνε. Σαν τον Μάο Τσετούγκ τον είχαν. Όπως ήταν ο Μάο Τσετούγκ, έτσι. Ούτε τα χέρια να κάνουν σταυρό. Είναι σημαντικό να δένουμε τα χέρια των κοιμημένων σε σημείο σταυρού. Τα λύνουμε τα χέρια των πεθαμένων ή δεν τα λύνουμε. Τους αφήνουμε να πάνε με τα χέρια δεμένα, σταυρωμένα, μένα αλλά δεμένα ή λυμένα. Τι κάνουμε. Δεν ξέρω. Εάν ο πεθαμένος έχει βαφτίσει παιδί, καλούμε και λέμε: έχει βαφτίσει κανένα παιδί, και λένε: βάφτισε. Είναι εδώ. Ναι. Έλα εδώ παιδί μου εσύ, παλιά τα κάνανε, τώρα τα κάνουνε. Έλα εδώ παιδί μου, είσαι, σε έχει βαφτίσει, λέει, σε έχει κάνει χριστιανό, ναι. Για κάνε το σταυρό σου, κάνε το σταυρό του. Τον ελέγχω δια του σταυρού, δεν μπορεί να πει το πιστεύω και δεν το ξέρει κιόλας εσύ. Το σταυρό όμως το ξέρουν όλοι να το κάνουν. Κάνε σταυρό σου, ωραία. Λύσε τα χέρια του νουνού σου να πάει στο Θεό και να πει: ούτε λεημοσύνες έκανα, ούτε προσευχές έκανα, τίποτα δεν έκανα. Αχ, Χριστός ήμουνα, αλλά Κύριε, έναν χριστιανό τον έκανα. Βάφτισα, πήρα το λάδι και ένα χριστιανό, Κύριε, τον έκανα. Μέμνησο, Κύριε. Και ο βαφτιστήρης, που όλη η βάφτιση είναι ένα σταυρός, θα τα πούμε παρακάτω, όλη η βάφτιση είναι ένα σταυρός είναι. Άμα δείτε, όλα τα σύμβολα είναι σταυρικά. Όλα, όλα. Γιατί η Θεία Λειτουργία, γιατί το Ευχέλιο, γιατί η Χειροτονία, όλα είναι ένα σταυρός. Από πάνω μέχρι κάτω ένα σταυρός είναι όλα, τα πάντα. Από πού θέλεις. Ο δε γάμος έχει τους περισσότερους σταυρούς από όλα τα μυστήρια. Καταλαβαίνετε γιατί.
Δεν γελάτε καλά, βλέπω. Λοιπόν, προχωράμε. Και του λέει ο συμποδίσας, ακούσατε, το έδωσε τον Ισαάκ και βγάζει το μαχαίρι και λέει: Αβραάμ, Αβραάμ, ακούγεται η φωνή. Ιδού εγώ, ο καημένος λέει. Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον, μη δε ποιήσεις αυτό μηδέν. Έγνων, όχι εγώ, έγνω, εσύ ξέρεις πια, όχι εγώ, εγώ ξέρω, ότι φοβήσει τον Θεό και ούκ εφήσω του Υιού σου του αγαπητού διεμέ. Και αναβλέψας, προσέξτε τώρα, και αναβλέψας ο Αβραάμ της οφθαλμής, σηκώνει τα μάτια του Αβραάμ, άρα το σηκώνει ψηλά το κεφάλι. Και τι βλέπει? Βλέπει ένα κρυάρι να κρέμεται από ένα φυτό σαβέκ από τα κέρατα. Αυτό το φυτό είναι ο Τίμιος Σταυρός και αυτό το κρυάρι το οποίο ήταν ψηλά κρεμασμένο είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Άρα βλέπετε όλο το μυστήριο του Αβραάμ είναι δια του Σταυρού. Σταυρό το παιδί που κουβαλούσε στην πλάτη του και στη θέση του παιδιού θυσιάστηκε ο Υιός του Θεού, έδωσε τον εαυτό του. Από τι το έδωσε? Από ανάγκη, από υποχρέωση στον διάβολο? Μην τα ξαναπείτε ποτέ αυτά, γιατί είναι μερικοί που λένε ο διάβολος λέει ήθελε να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού, γιατί είπε του Θεού, γιατί είναι με αυτό και τι κάνεις τον άνθρωπο και εμένα δεν με κάνεις και είπε ο Θεός θα δεις. Αυτά είναι δυτικές βλακίες και να μην τα δεχτείτε ποτέ. Ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό από αγάπη. Ήθελε να δείξει πόσο σε αγαπάει, που όχι μόνο εκένωσε με αυτόν, αλλά και πέθανε στο Σταυρό. Μπορούσε να πεθάνει κανονικά. Ήθελε να πεθάνει στο Σταυρό από την πολύ του αγάπη. Και επειδή κατέβηκε στον κόσμο, πήγε στον Ιορδάνη, δεν το βρήκε τον άνθρωπο. Πήγε, γύρισε όλο τον κόσμο, δεν το βρήκε τον άνθρωπο. Ανέβηκε στο Σταυρό, δεν τον βρήκε τον άνθρωπο. Κατέβηκε στον Άδη για να βρει τον άνθρωπο ποιον? Τον Αδάμ, αυτόν τον πρώτο που του είχε πει: Μη φας από το ξύλο, βρε αυτό, θα φας από το ξύλο του Σταυρού. Και δια του Σταυρού τον παίρνει, τον σηκώνει. Και ενώ η γυναίκα, η κακομοίρα, η Εβούλα ήταν έτσι και ο Αδάμ ήταν έτσι μέσα στον Άδη, εν αντιθέσει με του δυτικού που άμα πάτε στην καπέλα Σιξτίνα, ο Θεός είναι έτσι, κρατάει το χέρι του έτσι και απέναντί του είναι ο άνθρωπος και έχει και αυτό το χέρι έτσι, λες και είμαστε ίσοι, είμαστε ίδιοι. Τελείως διαφορετική σκέψη των δυτικών. Ότι ο Θεός, το έχετε δει αυτό το πράγμα και το κάνουν, το έχουν πάρει και σας το βάζουν και στην τηλεόραση με κάτι διαφημίσεις για να συνηθίσετε στο μάτι ότι ο Θεός και ο άνθρωπος είναι το ίδιο. Όχι, δεν μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος. Εάν ο Χριστός δεν κατέβαινε στον Άδη να τον πιάσει τον Αδάμ και την Εύα, γι' αυτό άμα δείτε, έχετε την Ανάσταση εδώ, κάπου θα είναι η Ανάσταση εδώ πέρα. Κάπου δεν το ξέρω, δεν έχω υπολογίσει που είναι αυτές. Λοιπόν, άμα δείτε την Ανάσταση του Χριστού, ο Χριστός θα πιάνει τα χέρια της Εύα και του Αδάμ και θα σηκώνει έτσι και τα χεράκια θα είναι κακομοίρικα έτσι κάθονται κάθε. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μόνο ο Χριστός από την πολλή του αγάπη σώζει τον κόσμο. Να, ακόμα ένα άλλο σταυρικό που σας είπα προηγουμένως. Προχωράμε παρακάτω. Ο Νόε τον είπαμε. Ιακώβ. Ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ, ξέρετε ποιος είναι ο κακομοίρης. Παντρεύτηκε δύο γυναίκες. Παναγία μου Δέσποινα, κακομοίρης. Ήθελε να παντρευτεί δύο γυναίκες. Δεν του φτάνει μία. Θα το δείτε και στο μεγάλο κανόνα. Λοιπόν, παντρεύτηκε δύο. Του πάνε, λέει, του δώσανε τη Λία στην αρχή. Λοιπόν, την πήρε τη Λία. Εύκολα την πήρε. 7 χρόνια δούλεψε και πήρε τη Λία. Το βράδυ που τη σήκωσε το τέτοιο, είδε τι πήρε. Γιατί μέχρι που το είχε κατεβασμένο, δεν ήξερε τι πήρε. Και πήρε. Εγώ δεν θέλω αυτήν. Δεν θέλει, αλλά αυτή είναι η πρώτη, αυτή θα πάρει. Και την πήρε. Τη μεν Λία ως. Ως πολύτεκνο. Είναι η πράξη. Θα το ακούσετε στο μεγάλο κανόνα. Μετά λέει στον πεθερό του να δουλέψει τα 7 χρόνια να μου δώσει τη Ραχήλ. Λέει να την πάρει. Γιατί ούτε τη Ραχήλ. Από τη Ραχήλ γεννηθήκαν τα δύο παιδιά αυτά. Ξέρετε, ο Βενιαμίν και ο Ιωσήφ ο Κακομοίρης που τον αγαπούσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων πέθανε. Ξέρετε, τον πουλήσανε. Να μην κάνουμε ολόκληρη ανάλυση τώρα. Όλο το μυστήριο του Ιωσήφ είναι το μυστήριο τη προτυπώσεω τη Σταυρώσεω. Όλοι. Πώς τον κάμα τον Χριστό, πώς τον πουλήσαν τα αδέρφια του κτλ. Όταν ο γέρος του λέει, ο Ιωσήφ, όταν αποκαλύφθηκε στα αδέρφια του κτλ. Και λένε του γέρου, κατέβα γέρο να δεις τον Ιωσήφ, τότε ερχόμαστε εδώ στο κείμενο να δείτε τι ωραία, πόσο ωραία τα έχει η γραφή. Λέει, λοιπόν, μισό λεπτό να το βρω. Όχι, το έχασα. Να το δω. Τι να κάνουμε τώρα. Θα με συγχωρέσετε, γιατί είναι δύσκολα. Βλέπετε ότι πρέπει να μετακινούμεθα στη γραφή, να μετακινούμεθα στα βιβλία της Εκκλησίας, στα συναξάρια και αυτά. Τι λέει λοιπόν εδώ. Του λέει, να προσκυνήσεις, του λέει. Έλα να προσκυνήσεις. Ιακώβ, ναι, συγγνώμη, εδώ. Λοιπόν, του λέει, να φωνάξετε, λέει, τον Ιωσήφ, γιατί πεθαίνω, λέει ο γέρος. Και πάει ο Ιωσήφ. Του λέει, Ιωσήφ, σε παρακαλώ, όταν θα πεθάνω, θα με θάψεις με τη μάνα σου τη Ραχήλ. Του βάλε μπροστά. Δηλαδή θα με πας στη Βηθλεέμ. Αυτό του είπε.
θα φύγεις από την Αίγυπτο να με πας στη Βηθλεέμ. Μου ορκίζεσαι, του λέει. Του λέει του παιδιού του, του Ιωσήφ. Γιατί μπορούσε, ήταν σαν πρωθυπουργός. Θα μου το κάνει το χατήρι. Και τι λέει αυτός, σου ορκίζομαι. Αν μου ορκίζεσαι, λες, του λέει, ορκίσου στο ξύλο που κρατάς. Φέρε μου το μπαστούνι σου που έχεις να στο φιλήσω. Να κάνουμε συμφωνία ασπαζόμενο στο ξύλο ότι ακόμα και στο θάνατο θα με ακολουθήσεις και θα κάνεις ό,τι λέμε στη συμφωνία με το ξύλο. Αυτό είναι μία άλλη προτύπωση του Τιμίου Σταυρού. Και τι κάνει ο γέρος, ακούστε. Και του λέει, και εγώ σε ορκίζομαι ότι θα έχεις ευλογία στα παιδιά σου. Και τι κάνει. Από πίσω το κρεβάτι ήταν ξύλο. Είχε ένα ξύλο έτσι και ένα ξύλο έτσι για να κουμπάνε. Και τι κάνει ο γέρος. Δεν έβλεπε καλά. Σηκώνει το χέρι, το ακουμπάει στο ξύλο πίσω και λέει, και εγώ του λέει, ομνίως αυτό, στο κρεβάτι που κοιμάμαι που είναι ξύλινο, ομνίω. Άρα ο Χριστός είναι το μοναδικό πρόσωπο στον κόσμο, όλοι σας πεθαίνετε σε ένα κρεβάτι. Όλοι σας πεθαίνετε, εγώ δεν πεθάνω, όλοι μας πεθαίνουμε σε ένα κρεβάτι. Έστω και στο ράντσο του Άδωνη, πάντως σε ένα κρεβάτι πεθαίνεις. Ο μόνος που πέθανε όρθιος είναι ο Χριστός. Και μάλιστα τότε τον κάναμε, είμαστε τόσο παλιά άνθρωποι, που αντί να τον ξαπλώσουμε το Χριστό μας που μας έκανε έτσι, έστω σε ένα κρεβατάκι ξύλινο, τον ξαπλώσαμε. Το τελευταίο κρινάρι του Χριστού είναι ο Σταυρός. Πάνω στο Σταυρό τον πήγαμε. Στο Σταυρό. Γι' αυτό και αυτός στο Σταυρό που είναι του κρεβατιού του, χτυπάει το χέρι του και λέει, σε ευλογώ διαμέσου αυτού. Σε ευλογώ δηλαδή από αυτό το ξύλο εδώ. Του είπε. Και του λέει, φέρνει τα παιδιά σου. Και φέρνει τα παιδιά. Τα φέρνει τα παιδιά και τώρα έχουμε ένα ωραίο τροπάριο που το ακούτε συχνά και τι λέει. Λέει, πάλε Ιακώβ, προτυπών το σταυρό σου Χριστέ, Ιωσήφ προς εκείνη. Το είδατε, τι λέει, παλιά, αυτά είναι τα τροπάρια της Εκκλησίας που ερμηνεύουν τα γεγονότα αυτά που σας λέω. Πάλε λέει παλιά ο Ιακώβ, προτυπώντας τον τίμιο σταυρό σου Χριστέ, ο Ιωσήφ προς εκείνη του Ιωσήφ του μπαστούνι. Την θείαν ράβδον, θεία ράβ, το άκρον, σκύπτρον, ταύτην σκύπτρων φρικτών της βασιλείας παντός του κόσμου. Σταυρέ ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Από τότε το προτυπώνει ο γέρος. Και της εις προωρώμενος βλέπει το σταυρό, το προωράται, το βλέπει. Βλέπει τι θα είναι ο σταυρός. Τον οποίον εμείς νυν προσκυνούμεν πιστός εις τους αιώνας. Όχι μία μέρα, στους αιώνες εμείς δεν θα πάψουμε να προσκυνούμε το σταυρό. Είναι τροπάριο της Τρίτης. Είναι οδής της Τρίτης μετά του Σταυρού, της Τετάρτης εβδομάδας. Και μετά έχουμε ένα άλλο ωραίο τροπάριο που λέει «Η των χειρών εναλλαγή του Πατριάρχου Ιακώβ». Πάει ο καημένος ο Ιωσήφ, τα δυο του παιδιά, είναι ο Μανασσής και ο Εφραίμ. Το βάζει, τα παιδιά τα βάζει μπροστά, στο γέρο, μισό λεπτό, του λέει «Φέρ τα παιδιά σου εδώ να σε ευλογήσω». Και λέει «Ωραία, φέρ τα παιδιά σου, λέει, τα βάζει». Λοιπόν, και αφού τα βάζει τα παιδιά εκεί πέρα, του λέει, έλα να στα ευλογήσω. Και λέει, μπαμπά, άκου, του λέει, στο δεξί χέρι εδώ μπροστά έχω το μεγάλο. Στο αριστερό χέρι έχω το μικρό. Γιατί δεν έβλεπε και καλά ο γέρος. Και κάνει ο γέρος. Κοίταξε τι κάνει ο γέρος. Τι κάνετε στο γάμο, τι κάνετε. Αλλάζει τα χέρια. Και βάζει το αριστερό του χέρι στο μεγάλο και το δεξί του στο χέρι στο μικρό. Ο Ιωσήφ το βλέπει αυτό. Και σου λέει, ο γέρος κάνει λάθος. Γέρο του λέει, κάνεις λάθος. Πάρ' τα χέρια σου και βάλ' τα σωστά. Μπαμπά, από εδώ είναι αυτός που είναι πρώτος να πάρει την ευλογία και από εδώ είναι ο μικρός. Μην μου τα μπερδεύεις, του λέει. Μην μου βάλεις τα παιδιά να μαλώσουν. Και τι λέει ο γέρος. Είδα τέκνον. Είδα. Μη με ενοχλείς, γιατί εγώ έχω δει τη σταύρωση. Έχω φτάσει μέχρι πέρα και αυτό που κάνω δείχνω την ευλογία. Τι είπε ο Χριστός. Η πρώτη θα είναι έσχατη και η έσχατη πρώτη στη βασιλεία. Το είπε. Αυτό του κάνει. Του προτυπώνει πώς θα είναι η βασιλεία και ότι η βασιλεία θα είναι δια του Σταυρού. Αυτό θεωρείται από τους πατέρες και γι' αυτό λέει αυτό. Τι λέει. Εγγόνους πάλε Ιακώβ, ευλογών προδιετύπου τρανότατα σταυρών των τίμιων. Τα εγγόνια του δηλαδή με αυτό το πράγμα, προδιετύπου το σταυρό των τίμιων. Διού ηχτήρμων, δια του Σταυρού ηχτήρμων και ημάς ευλόγησον. Αγιασμού, προσέξτε τι λέει. Παρεκτική χάρη. Δηλαδή, ο Σταυρός. Δεν αγιάζεται τίποτα χωρίς το Σταυρό. Έχει την παρεκτική χάρη ο Σταυρός. Σας τα παρέχει όλα. Τα παρέχει όλα. Γιατί, γιατί ο Βότκρης ο Πέπυρος ανέβηκε, αυτό το άμπελο, το αμπέλι, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό όπως ανεβαίνει ο Χυσός και έβγαλε αυτά τα
τα σταφύλια από τα οποία χύθηκε το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και ο Σταυρός είναι αυτός που μας δίνει τη Θεία Λειτουργία. Άσε που μέσα στη Θεία Λειτουργία τα πάντα διασταυρούνται. Ξέρουμε και εμείς και εσείς και όλοι ότι για του Σταυρού. Παρεχόμενος τις προσκυνούς είναι αυτόν και τον πάντων λυτρωτήν δοξάζουσι. Και ορκίστηκε στο ξύλο του κερβατιού του, όπως σας είπα προηγουμένως. Φοβερά, πάμε παρακάτω. Μωυσής. Πάμε στο Μωυσή. Ο Θεόπετος προετύπωσε πάλι Μωυσή σε ερυθρά θαλάσση, διαβιβάσας Ισραήλ το σταυρό σου την υγράν, τη ράβδο τεμών, οδύνση εξόδιον αναμέλπων Χριστέ. Τι λέει εδώ τώρα. Λέει, τροπάριο είναι της Εκκλησίας, έτσι, από τις Οδέσσας τα λέω. Και θα πάμε τη σειρά για να προχωρήσουμε. Ο Θεόπετος πάλι Μωυσής. Ο Μωυσής, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, λέγεται Θεόπετος. Τι έκανε. Φτάνει εκεί πέρα που είναι η ερυθρά θάλασσα, που τους κυνηγάγανε όλους. Και βέβαια στην αρχή ο Μωυσής είχε ένα ραβδί. Του λέει ο Θεός, θα πας στον Φαραώ και θα του πεις του Φαραώ να σας αφήσει να φύγετε. Και άμα δεν σας αφήσει, θα σου φέρει κάτι μάγους εκεί και θα ρίξεις τη ράβδο σου κάτω, τάκ, και θα γίνει φίλη. Και όταν την πιάσεις τη ράβδο από εδώ, θα γίνει ξανά ξύλο. Τι κάνει. Πάνε οι μάγοι και όταν έγινε αυτό, τάκ, τάκ, τι λέει. Οι μάγοι πετάξανε και αυτή τα ραβδιά και λέει: καλά, αυτό είναι πολύ εύκολο. Και αρχίζουν όλα φίδια. Τι έγινε όμως. Το ραβδί του Μωυσή τα έφαγε όλα τα φίδια των μάγων. Δηλαδή, όλα τα πάθη, ό,τι κακό μπορεί να γίνει, τούτο το ραβδί του Σταυρού τα τρώει όλα. Και λέει: όχι μόνο τα έφαγε, αλλά λέει και κάτι άλλο το κείμενο, ότι δεν πάχυνε καθόλου. Ενώ έφαγε 40 φίδια, έμεινε όπως ήταν αυτό. Το ξαναπιάνει ο Μωυσής από το χέρι, το φίδι, αυτό το ξύλο, και το φίδι από πίσω από την ουρά, λέγεται κέρκος η ουρά του φιδιού, γι' αυτό λέγεται και κοφόρος λέγονται τα φίδια, λοιπόν, και γίνεται ξανά ξύλο. Αυτό το ξύλο, το ίδιο ξύλο, είναι που του λέει πήγαινε στην ερυθρά θάλασσα. Λέει, τι θα κάνω τώρα. Αρχίζει ο κόσμος και λέει, πω, θα μας πεθάνουνε, θα μας σκοτώσουνε, έρχονται οι εχθροί, καλύτερα μέσα στην Αίγυπτο, καλύτερα τα κρομίδια, καλύτερα αυτά τα βατράχια που τρώγαμε, καλύτερα χίλιες φορές, μας έφερες εδώ πέρα, θα πεθάνουμε κτλ. Μην φοβάστε. Και τι κάνει στο Θεό, ακούστε. Ντρέπεται στο Θεό να του πει τι θα κάνω, σηκώνει τα χέρια και κάνει. Και λέει ο Θεός, είναι ατίβοας πρόσμε, γιατί φωνάζεις λέει σε μένα, μα δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Είναι εκστατική προσευχή στο Θεό. Δεν είπε τίποτα στο Θεό. Απλώς έκανε έτσι. Κάνε κάτι. Αυτό το κάνε κάτι. Αλλά δεν είναι το κάνε κάτι αυτό το δικό μας. Είναι το κάτι κάνει αυτό το τέλος της ώρας προσευχής που ο άνθρωπος μένει έτσι στο Θεό και λέει κάνεις με μένα ό,τι θέλεις. Και τι του λέει, τι βάζεις πρόσμε. Πάρε το ραβδί σου, του λέει αυτό και χτύπα το στη θάλασσα. Ταπ! Έτσι. Και άνοιξε η θάλασσα, την ξέρετε την ιστορία, και λέει: μπος, περάστε. Και άρχισε να περνάνε όλοι. Και αφού πέρασε όλος ο λαός, για να μην περάσουν οι εχθροί, η νεφέλη, υπήρχε μία στήλη πυρός που πήγαινε μπροστά έτσι, φωτιά, και μία νεφέλη που πήγαινε έτσι. Τι σας φαίνεται αυτό, πώς το βλέπετε. Υπήρχε μία στήλη πυρός, ο φύλαξ πας της οικουμένης. Μία στήλη πυρός και η νεφέλη ήταν έτσι, ένα πράγμα έτσι. Δηλαδή, τεμνόντουσαν στη μέση. Είχανε πυρ νεφέλη, η νεφέλη φωτεινή και αυτό. Αυτό τι ήταν, ξέρεις, ο Σταυρός. Τι κάνει η νεφέλη, προσέξτε τι κάνει η νεφέλη. Πάει και κάνει μία κόλαση στους Αιγυπτίους. Τι κάνει, φεύγει από μπροστά η νεφέλη, είναι γραμμένα εδώ όλα, αλλά δεν εσκύπτουμε. Φεύγει η νεφέλη από μπροστά και πάει πίσω και τι γίνεται. Η μισή νεφέλη είναι φως για τους Εβραίους και η άλλη μισή νεφέλη, η ίδια φωτεινή νεφέλη, γίνεται σκοτάδι για τους Αιγυπτίους. Και μου λένε για την κόλαση πώς θα είναι. Το ίδιο φως θα είναι αυτός που είναι κακός, αυτός που αγαπάει το διάβολο και πάει με τα έργα του διαβόλου. Θα το βλέπει σκοτάδι που θα τον καίει και τον άλλο που είναι άνθρωπος του Θεού και αγαπάει το Θεό είτε μπρος, είτε πίσω, είτε παντού θα το βλέπει ως φως. Αυτή η νεφέλη, γι' αυτό λέει, γι' αυτό και η νεφέλη είναι η Παναγία. Και γι' αυτό αυτή την νεφέλη, όποιος πολεμάει τον Χριστό, τον Χριστό, λίγο το φοβούνται. Τι πολεμάνε, το αϊπάθενο. Αυτό δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Ότι η Παναγία είναι υπάθενος. Πριν το. Που άμα δείτε, σταυρό κάνει πάλι και εκεί. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ Χριστός. Το αϊπάθενο της Παναγίας λυσάνε. Δεν μπορούν να χωλέψουν ότι η Παναγία είναι υπαρθένος πριν τον τόκο, κατά τον τόκο και μετά τον τόκο. Λοιπόν, τώρα τι λέει. Το διαβάζετε στους κανόνες και όταν λέμε τη βάφτιση και τα λοιπά. Αφού περάσαν όλοι,
Φεύγει, είναι, φεύγει και έρχεται μπροστά. Και μόλις βλέπουν αυτοί ότι ο λαός ήταν και είχε μπει μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, τι κάνει. Τρέχουν και οι Αιγύπτιοι με τα άλογα, με τα άρματα και χώνονται και αυτοί για να προλάβουν να σκοτώσουν. Και τι λέει ο Θεός στον Μωυσή. Ο Μωυσής λέει πάλι, τι θα κάνω τώρα. Και τι λέει. Την δε επιστρεπτικός, θα την γυρίσεις έτσι, Φαραώ συνάρμαση κροτή σα σύνοσε. Όταν τη γύρισε, ενώ όταν την είχε έτσι, περνάγανε. Μόλις τη γύρισε έτσι, τα νερά λέει επιστρεπτικότα, παπ, γυρίσανε και Φαραώ συνάρμαση τα κατέστρεψε όλα. Υδατόστρωτο τάφο. Αυτό είναι που λέτε, που ψένετε, την δε επιστρεπτικό τη γύρισε έτσι. Αυτό είναι το ένα θαύμα από τα πολλά θαύματα του Κοινού Σταυρού που έγιναν κατά την έξοδο. Να μην σας πω ότι όταν του είπε του Μωυσή, του λέει να σφάξουν ένα αρνί ο καθένας και να το φάνε. Προσέξτε, ξέρετε πώς τα τρώγανε τα αρνιά. Το αρνί του Πάσχα που τρώγανε οι Εβραίοι πώς ήταν, ξέρετε, πώς το ψήνανε. Κοιτάξτε το. Ακόμα και αυτό ήταν προτυπωμένο, βρε. Κοιτάξτε. Ένα ξύλο έτσι, ξύλινες ήταν οι σούβλες, δεν ήταν σιδερένες, ξύλινες. Θα το περάσετε εδώ και το άλλο ξύλο θα το περάσετε εδώ ανάμεσα στα χέρια του ζώου. Δεν τα σπάσετε, θα τα δέσετε. Γι' αυτό δεν σπάσανε καθόλου τα κόκαλα του αρνιού, του προβάτου. Τους είχε πει, θα το φάτε, θα το ψήσετε, χωρίς να του πειράξετε τα κόκαλα. Καθόλου. Γι' αυτό το δέσανε έτσι το αρνί. Και πώς το ψήνανε, αντικριστά. Καταλαβαίνετε, δεν το κάνανε έτσι γύρω-γύρω. Το βάζανε έτσι και μετά το γυρίζανε από την άλλη μεριά, διότι ήταν σταυρωμένο το αρνί. Ακόμα και ο τρόπος του αρνιού, πώς το αρνί είπε ο Θεός το Πάσχα να το φάνε οι Εβραίοι, ήταν δηλωμένος ο τρόπος με τον οποίο θα σταυρωνόταν ο Χριστός. Ενώ οι Εβραίοι ένα τρόπο είχαν θανάτου. Το ξέρετε ποιος ήταν? Ο μυθοπολισμός. Δεν είχαν άλλο τρόπο. Και όμως για τον Χριστό εφαρμόστηκε αυτό που δεν μπορούσαν ποτέ να το φανταστούν ούτε στις προφητείες τους. Ότι ο Χριστός θα πέθανε σαν τον ενιάφιο αμνό που τρώγανε τη Μεγάλη Παρασκευή τη δικιά μας και το δικό τους Πάσχα ήταν εκείνη την ημέρα. Πάει και αυτό. Προχωράμε. Να μην πάω παρακάτω, τυπούμενος. Α, πάνε λοιπόν, προχωράνε, πάνε στην έρημο και τότε λέει ότι να σου οι εχθροί. Πω από οι εχθροί ήθελε, παίρνει ανεβαίνει ο Μωυσής απάνω, γιατί δεν ήταν καλός πολεμάρχης ο Κακομοίρης, ήταν και πες τον Χριστιανέ. Και έβαλε τον Αρών να είναι, να μιλάει για τον Μωυσή. Γι' αυτό λέει το βραδιγλώσσο και δυσύχο Μωυσή, λένε τα τροπάρια. Το βραδιγλώσσο, γιατί είχε και βραδιγλωσία και δύσυχος. Έκανε ένα πράγμα έτσι, αλλά ο Θεός μας τους στέλνει. Τι σημαίνει εσένα. Το πρόσωπο του Μωυσή έλυσε τα θέματα. Τι κάνει τώρα. Αφού ανεβαίνει στο βουνό και κάνει έτσι. Πώς λέγεται αυτό, προσευχή. Οι αρχαίοι Εβραίοι και όλοι οι λαοί προσευχόντουσαν έτσι στο Θεό. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ω τη μία μα ενώπιον σου, έπαρση των χειρών μου, θυσία περιμή. Να, αυτό είναι μια προτύπωση του Σταυρού. Κάνει έτσι και μόλις έκανε έτσι νίκαγε. Αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει πολλή ώρα τα χέρια του έτσι και άρχισε να πέφτουν. Και παίρνει λοιπόν τον Αρών και τον Ιωσού, τον Αβί και τον Όρ και του λέει: ρε παιδιά, κρατήστε μου τα χεράκια μου έτσι. Το παίρνουν αυτό σε βασιλιότατε οι Ρώσοι, προ τιμή του το έχουν αυτό, και όταν κάνουν την πορεία του Σταυρού που βγαίνουν, άμα δείτε μακαριότατε, σε βασιλιότατε, μακάρι δηλαδή, σε βασιλιότατε, άμα δείτε, καθώ κρατάει ο Αρχιεπίσκοπο, κρατάει το δίσκο στο κεφάλι, οι διάκοι κρατάνε το ένα χέρι εδώ του. Άμα το δείτε και στι παλιέ εικόνε υπάρχει αυτό. Ο διάκο κρατάει το ένα χέρι εδώ και το άλλο χέρι εδώ, για να προτυπώσει αυτό το οποίο έγινε επί Μωυσέως, ότι. Τώρα δεν είναι τόσο βαρύ ο δίσκος, δεν τίποτα αυτό, αλλά το προτυπώνει ότι δηλαδή είναι η συνέχεια του θαύματος. Η ύψη του Σταυρού με το Σταυρό που έκανε ο Μωυσής είναι το ίδιο πράγμα. Προχωράμε παρακάτω, πηγαίνουμε σε ένα μέρος, λέει να βρούμε, βρήκα νερό οι καημένοι. Το νερό ήταν πικρό, αρχίσανε πάλι αυτοί, τι μας έφερες εδώ πέρα, φαγητό δεν έχουμε, νερό δεν έχουμε, αυτό το γκουρ. Λοιπόν, και λέει ο Θεός, πάλι λέει από αυτό το ξύλο, βάζει το μέσα και τους εγλίκανε το νερό. Αυτό είναι το ξύλο. Στη ζωή μας, βρε, είναι μια πικρία. Γι' αυτό ο τόπος λεγόταν πικρία εκεί πέρα. Η ζωή μας είναι πικρή. Πικρή, πικρότατη, βάσανα, στεναχώριες, θλίψεις. Αυτοί οι γονείς των τεμπών, ρε Έλληνες. Αυτοί οι γονείς, πώς από αυτούς περίπου το 80% πιστεύει στο Θεό. Είναι φοβερό. Μερικοί ακόμα δεν πιστεύουν, αλλά το 80% έχουν μια αρχοντιά και πιστεύουν στον Χριστό, πιστεύουν στο Σταυρό, πιστεύουν στην Παναγία, πιστεύουν στους Αγίους. Πώς, εγώ ντρέπουν, ο Θεέ μου, οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί τι κάνανε? Γιατί ο Σταυρός τους γλυκαίνει το πικρό της ζωής.
Μόνο ο Σταυρός μπορεί να σου γλυκάνει. Όπως το ξύλο μπήκε μέσα στα νερά τα πικρά της μέρα και έγινε γλυκό το νερό, έτσι ο Σταυρός. Το παίρνει και η Εκκλησία και τι κάνει. Αγιασμό, τι κάνει. Το παίρνει το νερό, ρίχνει μέσα το Σταυρό και το παίρνει και εκεί είναι τα θαύματα. Το βάζει μέσα στο υπόγειο του σπιτιού, πέφτει το σπίτι μετά από 400 χρόνια για να χτίσει καινούριο, το ανοίγει και βλέπει τον αγιασμό των Ορθοδόξων. Τον Ορθοδόξων το βλέπει τον αγιασμό και δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτά είναι τα θαύματα δια του Σταυρού που γίνονται. Μετά τι άλλο είναι, ότι πηγαίνουν σε ένα μέρος και πάλι δεν είχαν νερό και πάλι γογγίζανε και γογγίζανε και του λέει ο Θεός του Μωυσή, ρε Μωυσή, του λέει, σήκωσε την μπαστούνα και χτύπησε το βράχο. Παπ! Και από το βράχο βγήκε ποταμός. Ποταμός. Από το Σταυρό του Χριστού βγήκε ποταμός. Αίματος και νερού. Όταν το λοχίσανε εδώ, τι έβγαλε, νερό και αίμα. Τα δύο μυστήρια. Το βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία. Αυτά τα ξέρουν οι θεολόγοι, αλλά και εσείς ο λαός να σας ξαναθυμίζω. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στον Ιωνά. Το ξέρετε τον Μπαρμπαγιονά. Ο Μπαρμπαγιονάς θα τον ακούσετε και το μεγάλο Σάββατο πρωί. Του λέει ο Θεός, λέει, εγώ δεν πάω, θα πας, όχι δεν πάω, θα πας, δεν πάω. Το παιδί τι κάνει, και λοιπόν, τέλος πάντων, τον έφαγε ένα ψάρι. Το ξέρετε το ψάρι. Κραπ, ανοίγει τη στοματάρα του, πάει μέσα ο Ιωνάς. Μέσα στην κοιλιά του ψαριού δεν μπορούσε να καθίσει όρθιος. Δεν μπορούσε. Κάθεσε όρθιος μέσα στην κοιλιά του ψαριού. Δεν μπορούσε. Γονατιστός ήταν στο ψάρι μέσα. Έτσι αυτό. Και τι λέει, χείρας εκπετάσας και ο Ιωνάς και ο Δανίλη. Τέντωσε τα χέρια του σε προσευχή. Πόσο, πότε, μέσα στο σκοτάδι της κοιλιάς του ψαριού. Σηκώνει τα χέρια του, σταυροτύπος, έτσι. Και άρχισε να παρακαλάει τον Θεό. Και τι έκανε ο Μαύρος. Τα έκανε έτσι, γιατί λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος που έχει κάνει ερμηνεία σε αυτό. Λέει, εδώ κράταγε το ένα του ψαριού τη μια μεριά και εδώ κράταγε την άλλη. Και ήταν γονατιστός και είπε μία προσευχή που είναι από τις φοβερότερες προσευχές. Δηλαδή, δια του Σταυρού λαμβάνουμε και τις χάριτες της προφητείας. Τι είπε, ότι το κεφάλι μου λέει έδιε σχισμές ωραίων. Με συγχωρείτε, η κοιλιά του ψαριού ήταν σχισμή ωραίων. Ποιος μπήκε σε σχισμή ωραίων, ο Χριστός. Και τι λέει, αναστήσετε, πώς το λέμε αυτό, αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτος από προσώπου αυτού κτλ. Όλα αυτή είναι η προσευχή του Ιωνά μέσα στη κοιλιά του κήτους. Δηλαδή τον κάνει ο Σταυρός και προφήτη. Ο Σταυρός σε κάνει να προφητεύεις σωστά. Άμα δεν έχεις σωστή γνώμη για την Παναγία, σωστή γνώμη για το Χριστουσταυρό και σωστή γνώμη για την Εκκλησία, δεν μπορείς να είσαι προφήτης. Αυτά γιατί υπάρχουν διάφοροι ψευδοπροφήτες που έχουμε γεμίσει από αυτές τις αηδίες και ακούς τον καθένα και σου λέει διάφορα πράγματα. Όχι, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει όλη αλήθεια. Καθίστε μέσα στην Εκκλησία, εξομολογηθείτε, προσευχηθείτε, κοινωνήστε. Μην ψάχνετε αυτή η Δευτέρα Παρουσία. Και άμα αυτή η Δευτέρα Παρουσία πέρασε Κυριακή, σήμερα δεν ήρθε, αυτή την άλλη Κυριακή. Κατά πρώτον η Δευτέρα Παρουσία είναι Κυριακή. Οπότε κάθε μέρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή την γλιτώνει. Την Κυριακή να ξαναπεριμένει. Γιατί είναι γεγονός του Κυρίου και όλα τα γεγονότα του Κυρίου γίνονται Κυριακή. Ευαγγελισμός. Ανάσταση, βαϊοφόρος, βάπτισμα, πώς το λένε, Πεντηκοστή, όλα γίνανε Κυριακή. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει μια πιστή ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει η μέρα Κυριακή. Γιατί είναι η μέρα του Κυρίου. Πάμε παρακάτω. Πάει και αυτό ο Ιωνάς, ο μαύρο Ιωνάς που τον ξέρασε. Πάμε στο Δανίλ. Τον Δανίλ τον πέταξαν μέσα σε ένα λάκκο. Χείρασεν το λάκκο βληθεί στο Λεόντον ποτέ ο Μέγασεν προφήτε σταυροειδό εκπετάσα Δανίλ. Λέει το τροπάριο. Ότι όταν τον ρίξανε μέσα στο αυτό. Ο Δανίλ έχει κάνει τη μεγαλύτερη προφητεία. Όλοι οι προφήτες σταδιακά πηγαίνανε. Προσέξτε το Μωυσή πώς λέει το βιβλίο ότι είχε σηκώσει τα χέρια. Κοιτάξτε, έτσι. Βλέπετε. Προσέξτε πώς σήκωσε τα χέρια ο Ιωνάς. Έτσι. Προσέξτε πώς σήκωσε τα χέρια ο Δανίλ. Έτσι. Ο Δανίλ προσευχήθηκε στο Θεό έτσι. Είναι γραμμένα κανονικά. Έχει σημασία. Όσο προχωράει προς το γεγονός της ενσαρκώσεως, τόσο οι προφητείες είναι πιο ακριβέστατες στο τέλος. Μέχρι και τα χρόνια. Πότε ακριβώς θα έρθει ο Χριστός, ο Δανίλ το είπε. Το λέει ο Δανίλ, άμα τα μετρήσετε τα χρόνια σωστά, τα κατακαθάνε τις υπολογισμούς, τις 72 γενναίες και τέτοια πόσο θα είναι, λέει ακριβώς ποια μέρα θα σταυρωθεί ο Χριστός. Και από εκείνη την ημέρα, δεν λέει μόνο τη γέννηση, λέει και τη σταύρωση. Από εκείνη την ημέρα τελειώνουν όλα. Και ο Δανίλ, ο προφήτης, αν είναι επιθυμιών, είναι και αυτός που λέει πώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Η Δευτέρα Παρουσία, όλα αυτά που λέει ο Χριστός, θα καθίσει σε θρόνος και θα, όλα αυτά τα παίρνει από την ημέρα, από αυτό. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δια του Σταυρού και ο Δανίλη προφητεύει. Ο Ελισσαίος έχει δύο θαύματα με τον Σταυρό.
Το πρώτο θαύμα ήταν με τον Μπαρμπαηλία. Ο Ηλίας λοιπόν ήταν πνευματικός του πατέρας, τον είχε κοντά του κτλ. Και του λέει του Ηλία, λέει, θα μου κάνεις μια χάρη. Λέει, τι θα σου κάνω, λέει, θα μου δώσεις τη χάρη διπλή. Θα του πει πλήρη τη χάρη. Διπλή τη χάρη, λέει, δεν είναι. Άμα με δεις έναν δρόμο, θα σε δώσω. Είχε λοιπόν ο Ηλίας μια μιλωτή. Ας πούμε, πες, πώς είναι το δεσπότη, ο Μανδύας, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αλλά ήταν από τι φτιαγμένο, από πρόβατο. Από πρόβατο, τι τέτοια. Αυτή η μιλωτή. Του λέει τώρα ο Ηλίας, θα μου δώσει, λέει, τη μιλωτή σου. Λέει, θα στη δώσω. Άμα, λέει, με δει αναβανόμενο και αυτό θα πάρει τη χάρη μου διπλή. Σκληρών του αιτήσει, αλλά δεν πειράζει, θα το κάνω. Δηλαδή, τι του είπε, θέλω, εσύ έκανε μία ανάσταση, λίγο, εγώ θέλω να κάνω δύο. Και πράγματι δύο έκανε. Έκανε σε τούτο, έκανε σε εκείνο, ό,τι αρετή, ό,τι θαύμα έκανε, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Αυτό του είπε. Θράσο που το είχε και ο Ηλίας, έτσι. Λοιπόν, και ο Ηλίας, λοιπόν, ανεβαίνει ο Ηλίας, φεύγει, παπ, ανεβαίνει απάνω και του λέει. Την ώρα που ανέβηκε ο Ηλίας, σκίστηκε η μιλωτή στη μέση. Και αφού σκίστηκε η μιλωτή, τη μισή την κράτησε ο Ηλισσαίος. Γιατί τον κράταγε, σου λέει, μη μου φύγει, να το κρατήσω. Η άλλη μισή, την ώρα που του λέει, Πάτερ Αβραάμ, Ηλία, Αβά, Ηλία, πώς έλεγε, Πάτερ, άρμα Ισραήλ, πού πας, Πάτερ, γιατί με αφήνεις. Του πετάει ο Ηλίας την άλλη μιλωτή, την υπόλοιπη μιλωτή στο σώμα, στη μούρη. Άρα δηλαδή τι του δίνει. Του δίνει μισό και μισό. Κοιτάξτε, κάνει το μισό και μισό, με το κάνει έτσι, σταυρό. Την παίρνει τη μιλωτή και φεύγει. Αφού φεύγει, λοιπόν, πηγαίνει στο ποτάμι για να γυρίσει πίσω όπως το έκανε και ο Ηλίας. Και πάει λοιπόν στο ποτάμι και λέει: άνοιξε να περάσω. Δεν του άνοιξε καθόλου. Δεν φτάνει ο σταυρός μόνος του. Θέλει και την ευλογία του πνευματικού να ανοίξει ο Σταυρός, να δράσει ο Σταυρός. Λέει ένα πάρα πολύ ωραίο ένας Άγιος ότι ένας έκανε το Σταυρό του και ό,τι να πάθαινε λυνότανε. Και του λέει στο τέλος, του λέει ένας μάγος, θα πας να σφάξεις έναν άνθρωπο, θα φέρεις την καρδιά του εδώ πέρα και μετά θα κάνω αυτό που θέλεις. Και πραγματικά ο άνθρωπος τόσο ταράχτηκε μετά από αυτό το γεγονός που ενώ έκανε το σταυρό του να του φύγει το δαιμόνιο δεν έφυγε. Και πάει στον πνευματικό και του λέει: γέροντα, έκανε αυτό το κακό και έτσι και έτσι. Του λέει: όσο δεν είχες κάνει αμαρτία τέτοια, ο σταυρός σε βοηθούσε. Από την ώρα που έκανες την αμαρτία, δεν σε βοηθάει ο σταυρός, μάτια μου. Πρέπει να εξομολογηθείς, να καθαριστείς, να κάνεις την υπακοή και τότε το σχήμα θα δράσει. Μην περιμένεις εσύ να είσαι αμαρτωλός και να χρησιμοποιείς το σχήμα εναντίον των δαιμόνων. Δεν πρόκειται να δράσει το σχήμα. Γι' αυτό και πολλοί λένε: μα έκανα το σταυρό μου και δεν έφυγε το δαιμόνιο. Ναι, άμα δεν πας να εξομολογηθείς τα δαιμόνια που έχεις μέσα στην ψυχή, δεν φεύγει το δαιμόνιο, αλλά μάλλον γελάει και κοροϊδεύει. Πάμε παρακάτω και ο Ηλισσαίος έπαθε και ένα άλλο. Είχε κάτι καλογέρια, όπως έχει ο δεσπότης εδώ, που είναι η μισή καλόγερα δεν υπάρχουν. Ποια η μισή? Το 99% μαζί με τους γεροντάδες και αυτοί υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει. Σ' άρεσε νύφωνα μου, εσένα. Σε φτιάχνω τώρα, δες τι καλά σε φτιάχνω. Λοιπόν, μην το σβήσεις αυτό, ότι θα το ανεβάσουμε να μην ακούγεται και φτάσει μέχρι τη βάτο παιδί μου. Λοιπόν, δεν σου είπα εγώ να έρθεις και να κρατήσεις και πρώτη θέση. Λοιπόν, δες πω ότι μου την ευχήσεις. Τα αυτά λέω και μετά λένε και μιλάς. Ακούστε τώρα. Αυτοί είχαν ένα πώς το λένε, μωρέ, σκαλιδάκι που σκαλίζανε, μια αξίνη. Και κάνανε έτσι, και όπως κάνανε έτσι ένα βλαμέρο, κάνει έτσι. Βλέπει την αξίνη και φεύγει. Φεύγει το σίδερο και πάει και πέφτει μέσα στο Ιορδάνη ποταμό. Τάκ! Έτσι. Κάνανε βουτιές, ξανακάνανε βουτιές, δεν πιάνανε τίποτα. Πάνε στο γέροντα και του λένε: γέροντα, ξέρεις τι πάθαμε? Χάσαμε την αξίνη, τη μία και μοναδική. Τι να κάνει ο καημένος, να τους μαλώσει? Ποιος μαλώνει τα βλαμμένα? Μπας και καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν. Όλο αγάπη και ο, και άμα μαλώσει, μετά λέει: μωρέ, γιατί τον εμάλωσα, άντε τον καημένο, αφού είναι συγχωρητικότητα όλοι. Και τι λέει, καλά λέει, παίρνει ένα ξύλο, το βάζει μέσα στον Ιορδάνη και λέει: γεια σίδερο, πήγαινε και συνάντησε το ξύλο και ανέβανε το ανεβάσμα πάνω και πάει το ξύλο και μπαίνει μέσα στο σίδερο εδώ, το βλέπετε τι κάνει, κάνει σταυρό, κάνει αυτός έτσι τάκ, και το ανεβάζει μέσα από τον Ιορδάνη του ποταμού και το έβγαλε έξω. Σταυρός. Τι σημαίνει? Εμείς είμαστε τόσο βαριές στις αμαρτίες μας που είμαστε στον πάτο του Ιορδάνη. Εάν δεν πάρουμε το σταυρό να μας συγχωρήσει, δεν μου λέτε, όταν εξομολογήσετε είναι το μοναδικό μυστήριο που καθόμαστε στις καρέκλες. Άλλο και τούτο το πράγμα. Καθόμαστε στην καρέκλα,
Μάλιστα, τι έχετε κυρία μου να μου πείτε. Αρχίζεις και λες τη γειτόνισσα, το γείτονα, το τούτο, το κίνο, το άλλο, την αρρώστια, τα φάρμακα, τούτο, μπουρου, μπουρου. Κάθε το πραγματικό σχασμουριέται να σε διώξει, δεν μπορεί, τι να κάνει και τα λοιπά. Τα ξέρετε όλοι σας και εμείς και εσείς. Φοράει το πετροχύλι, περιμένει πότε θα τελειώσεις, τελειώνεις, δεν σου λέει δύο συμβουλές εκεί, παιδί μου, νάς, και τι κάνει. Σηκώνεται όρθιος και σηκώνεται κι εσύ. Είναι η ώρα του μυστηρίου. Αφού σηκωθείς όρθιος, γονατίζεις. Σου βάζει το επιτραχύλιον στο κεφάλι σου. Το επιτραχύλιον έχει σταυρούς, δεν είναι έτσι. Το πετραχύλι, ένα ωραίο ύφασμα που κρέμεται, με κρόσκα, έχει σταυρούς. Και έχει και συγκεκριμένο νούμερο σταυρών. Αφού λοιπόν βάλει το πετραχύλι απάνω σου, μετά βάζει το χέρι του και σου κάνει αυτό. Η συγχώρεση έχει αυτό. Άρα, δια του σταυρού και ποιου σταυρού, πολλών σταυρών. Εδώ τι είναι, ρε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Σταυρό είναι και αυτό. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Εδώ είναι Ιησούς Χριστός, δηλαδή Ιώτα, το βλέπετε Ιώτα, Σίγμα, το βλέπετε το σήμα που ήταν το λατινικό του σήμα, Ιησούς, Χριστός, το βλέπετε το Χου, Χου, το ξαναβλέπετε το Σι, Χριστός, δηλαδή και Χριστός και Σταυρός, και Χριστός και Σταυρός, και σε συγχωρεί και φεύγεις αναπαυμένος. Μπορεί να πας 100 φορές, να πεις τα ίδια 100 φορές, να φεύγεις, να ξανάρχεσαι, να φεύγεις, να ξανάρχεσαι, μέχρι όπου σε βρει. Αλλά πάντως φεύγεις συγχωρεμένος, τελείωσε. Σε έχει συγχωρέσει, είσαι έτοιμος για τη βασιλεία των ουρανών. Αν τύχει και πεθάνεις, μόλις βγεις από την πόρτα, χαρά σε Ευαγγέλια. Τάκ, φεύγεις. Αλλά αν κοινωνήσεις, εξομολογηθείς και κοινωνήσεις, δεν περνάς ούτε τελώνια. Φσ, λένε τα βιβλία της Εκκλησίας, όπως είναι η αστραπή, περνάς τα τελώνια και λες, κούπεπε, γεια σας, γεια σας. Και περνάς. Γιατί είναι αναστάσιμο, είσαι αναστάσιμος. Όχι μόνο αυτός που πεθαίνει τη μεγάλη την εβδομάδα μετά το Πάσχα, λένε αυτοί, λέει, πηγαίνουν και είναι οι πόρτες ανοιχτές. Μπα! Επειδή σε πήρε μεγάλη εβδομάδα, σε μεγάλη εβδομάδα και μεγάλη εβδομάδα και εκκλησία μου είναι ανοιχτέ, και όλου εμά που θα πεθάνουμε, α πούμε, μια μέρα τυχούσα, δεν θα είναι πόρτε ανοιχτέ για μα. Πρέπει να προσέχουμε, να διορθώνουμε και να μην λέμε ακρότατε. Τελειώσαμε κι αυτά. Τι άλλο έχουμε, τον Αμαλίκ τον είπαμε, παιδί τώρα αυτά. Τελειώσαμε, παράδεισο, τα είπαμε. Λοιπόν, πάμε. Τελειώνουμε με τι πράξει τη εκκλησία. Τι ώρα πέρασε, πόση ώρα πήγε, μία ώρα και σίγουρα. Λοιπόν. Παράδεισος, τον είπαμε, άστε τώρα τον Ιθάκη, το Σισάρα, άστε τον. Τι άλλο έχουμε, τη Σταύρωση εδώ, πάμε, ακούστε τώρα. Γίνεται τίποτα χωρίς το Σταυρό του Χριστού, τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Βασιλιάδες γίνονται, δεν γίνονται. Οι βασιλιάδες, οι Βυζαντινοί όλοι, τους έβλεπες να καμαρώνουν μέχρι να πάνε το σκύπτρο να έχει το Σταυρό από πάνω και να έχουν και μια μπάλα που ήταν ο κόσμος και να έχουν ένα Σταυρό πάλι. Και οι Ρώσοι και όλοι. Μήπως η σημαία αυτή που έχουν οι Ρώσοι, ακόμα και οι Αλβανοί, όλες αυτές οι σημαίες με το δικέφαλο ετώ έχουν ένα Σταυρό εδώ πέρα. Και οι Ρώσοι, όχι. Χωρίς Σταυρό δεν γίνεται εδώ τίποτα. Και οι Βυζαντινοί, χωρίς Σταυρό δεν είχαν τίποτα. Και τα λείψανα και τα πηγαίνανε με λείψανα με το τίμιο σταυρό μπροστά. Είχαν σταυρούς κανονικά και σταυρούς μεγάλους και με το τίμιο λείψανα και σταυρούς με τα καρφιά του Χριστού και όλα αυτά. Ας τα πούμε άλλη στιγμή. Πάμε τώρα στο γάμο. Ο γάμος είναι ωραία ιστορία γιατί έχει πολλούς σταυρούς. Έρχεται ο γαμπρός, ούτε καταλαβαίνει τι κάνει. Τον τίνουν εκεί πέρα, το φοράνε, έρχεται κτλ. Έρχεται και η νύφη, ωραία. Φιλιώνται. Ασπασμός. Φιλιώνται. Κανονικά φιλάνε και το χέρι του πατέρα και τη μάνα. Τώρα αυτά πάνε όλα περίπου. Την παίρνει ο γαμπρός και λέει στον πεθερό του, και λέει στον πεθερό του, λέει, θα στην προσέχω, του λέει του πεθερού του. Να μου την πρόσεχε, εσύ, εγώ θα την πρόσεχε. Μπαίνουν στην εκκλησία. Μπαίνουν στην εκκλησία, τι πρέπει να κάνουν. Σταυρό, μόλις μπαίνουν στην εκκλησία. Και πού πάνε. Αγοράζουν ένα κερί, ρίχνουν κάτι. Και παίρνουν ένα κερί, εδώ ο δεσπότης όταν μπαίνει μέσα, ένα κερί. Ή κι άμα ο άνθρωπος έρχεται για να λειτουργήσει, οι ιερείς, οι διάκοι του πάνε ένα κερί. Δεν πάνε, δεν σας παίρνουν ένα κερί. Και τι κάνει, σταυρό. Αμέσως σταυρό. Ανάβεις κερί χωρίς σταυρό. Ποτέ. Γιατί το κάνεις στο σταυρό. Γιατί το κάνεις στο σταυρό. Όταν χαιρετάς τον δεσπότη πάνω στον θρόνο, δεν κάνεις σταυρό. Όχι, γιατί είναι άνθρωπος. Όταν είναι πεθαμένος, κάνεις σταυρό. Όταν είναι ζωντανός, δεν κάνεις σταυρό. Κάνεις υπόκληση, του φυλάς το χέρι. Του φυλάς το χέρι του επισκόπου και πας στη θέση σου. Και το πού θα κάνεις το σταυρό είναι διορισμένο από την Εκκλησία. Εμείς σε ανθρώπους δεν προσκυνάμε ανθρώπους. Δεν προσκυνάμε άνθρωπο. Προσέξτε. Προσκυνάμε την εικόνα του Χριστού εκεί που είναι, την προσκυνάμε αυτή την εικόνα, κάνουμε σταυρό, ναι, αλλά όταν βλέπουμε τον επίσκοπο, κάνουμε μετάνοια. Όχι το σταυρό μας, το φυλάμε το χέρι, διότι δεν είναι Άγιος. Είναι Άγιος των Αγίων όπως είμαστε όλοι, αλλά δεν έχει τελειωθεί. Τελειωνόμαστε με την κοίμησή μας οι χριστιανοί. Ξέρει η Εκκλησία τι κάνει. Γι' αυτό να προσέχετε πάρα πολύ. Μπαίνει μέσα ο γαμπρός, κοιτάξτε πώς έρχεται ο γαμπρός και η νύφη. Η νύφη έρχεται ως εξής. Κρατάει το ρούχο έτσι. Μ' αρέσει.
Σε κοσμιότητα τι να κάνουμε, θέλει και λίγο τέτοια. Κοιτάξτε το γαμπρό πως μπαίνει μέσα ο Κακομοίρης. Ας το δείξω. Έτσι δεν κάνει. Έτσι δεν κάνει. Έτσι. Δεν κάνανε παλιά έτσι, γιατί πήγε ο παπάς με το Ευαγγέλιο εκεί κάτω. Το Ευαγγέλιο, εάν ήταν Σαββάτο, πρέπει να γυρισμένο στο Σταυρό. Αν δεν έγινε ο Εσπερινός. Έτσι δεν είναι Σαββατό. Όταν γίνεται ο Εσπερινός, γυρίζουμε το Ευαγγέλιο στην Ανάσταση. Γι' αυτό δεν πρέπει να παντρεύονται Σάββατο. Τώρα και Παρασκευή και Μεγάλη Παρασκευή, ας πούμε Μεγάλη Παρασκευή, όχι, αλλά πάντω παντρεύονται. Παρασκευές και Πέμπτες, γιατί είναι αυτά τα όσα είναι τα κέντρα. Λοιπόν, έρχεται ο γαμπρός στην νύφη και κάθεται εδώ πέρα. Κάθεται η νύφη, θα σας την παραστήσω εγώ μια χαρά, είναι ωραίο αυτό. Τη κάνει η μάνα τη έτσι. Κάνει αυτή, τη λέει εδώ. Και φτιάχνουν, κάθεται εκεί πέρα. Πάει ο παπάς, λέει ευλογητός ο Θεός. Μόλις πει ευλογητός ο Θεός, σταυρό δεν κάνουμε αμέσως. Ευλογητός ο Θεός. Αυτό πώς λέγεται. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Κι άμα του ρίχνανε μια πιστολιά, πού την έφαγε. Λέει στο Δόξα Πατρί. Αυτό είναι το Δόξα Πατρί. Επειδή λέγανε Δόξα Πατρί, την έφαγε στο Δόξα Πατρί. Σημαίνει πάει ο εγκέφαλος. Καπούτ. Ο γαμπρός την έχει φάει στον εγκέφαλο από την αγάπη και κάθεται η νύφη, η μισή είναι γυμνή τώρα. Παλιά ήταν ντυμένη. Αλλά η Εκκλησία κάνει, σφυρίζει. Δεν πειράζει. Δεν μας καταλάβατε τι έχουμε πάθει. Έχουμε πολλά θέματα. Δεν είναι πρώτο και δεύτερο. Σεβασμιότητα σας χαμογελάει. Γιατί κοιτάξτε, δεν χρειάζεται και συνέχεια στεναχώρια και λύπη. Ο Σταυρός μας βοήθησε να έχουμε χαρά. Και είναι πολύ χαρούμενα αυτά. Ακούστε, τι παθαίνει στο γάμο ο γαμπρός και η νύφη. Αφού καθίσουμε λοιπόν, κατεβαίνει ο παπάς, μέχρι εκεί καλά είναι. Μπορεί να φύγει και ο γαμπρός και η νύφη, να ξέρεις. Μπορεί να γυρίσει, πόσοι έχουν φύγει. Έχετε δει, σηκώθηκε η νύφη, τη πάτησε κατά λάθος τον νυφικό γαμπρός, νευριάζει αυτή, του λέει τι κάνεις εκεί. Με το τι κάνεις εκεί λέει, ακόμα δεν παντρευτήκαμε, αυτά αρχίσαμε και σηκώνεται και φεύγει. Εγώ είμαι μάρτυρα σε τέτοιο γάμο. Στον Εσταυρωμένο στο Εγάλιο. Έγινε τη κακομοίρα, σεβασμιότατε. Σηκώθηκε και έφυγε. Ρε χρυσέ ναι μου, λέει περίμενε παπάδες, μήπως τον φέρουμε πίσω, πάει ο γαμπρός. Καπούτ, σου λέει μέρα, ακόμα δεν παντρευτήκαμε και κάτι έκαναν λάθος και θα αρχίσει αυτό το πράγμα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το έχω δει. Πάμε παρακάτω. Του παίρνει τι βέρες. Τι τι κάνουμε τι βέρες, τι σταυρώνουμε πάνω στο Ευαγγέλιο. Σταυρός, ρε, σταυρός. Χωρίς σταυρό δεν γίνεται. Άμα τη πάρει χωρίς σταυρό, θα πει αυτή που παρατηρεί. Ο παπάς ξέχασε τη σταυρό, ξέχασε τη σταυρό, ξέχασε τη σταυρό. Άρα είναι αναγκαίο τρεις φορές στην όνομα τη Τριάδος. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Το σταυρώνουμε. Και έχουμε γυρίσει το Ευαγγέλιο στην Ανάσταση. Διότι είναι Κυριακή. Άμα είναι τώρα Παρασκευή, είναι στο Σταυρό. Εάν είναι Σαββάτο και δεν έχει γίνει ο Σπερινός ακόμα, το έχουμε δυστυχώς το Ευαγγέλιο στο Σταυρό. Αλλά εμείς, γιατί το έχουμε στην Ανάσταση υποχρεωτικούς για το γάμο. Γιατί, ακούστε. Ο γαμπρός κάθεται. Πάει ο παπάς, του λέει, τον κάνει εδώ, του κάνει σταυρό. Με τις βέρες. Τις αγιασμένες βέρες. Του κάνει σταυρό. Του κάνει. Κάνει στην ύφη. Του τα βάζει, λέει στο κουμπάρο. Κάτι χαζοκουμπάρι που είναι. Κάνει έτσι. Του έχει κάνει 100 μαθήματα η μάνα του στο σπίτι να τα κάνει έτσι. Τι κάνει αυτό. Τα παίρνει και κάνει. Τι κάνω τώρα. Πάει ο παπάς, του λέει έτσι. Κάνει αυτό. Πόσες φορές. Έτσι δεν γίνεται. Συνέχεια αυτή η δουλειά γίνεται. Μετά του λέει και η νύφη. Έτσι. Κάνει αυτό, το βάζει μια φορά. Μετά βλέπουν ότι μάλλον έχουν κάνει λάθος γιατί τον αντρών είναι λίγο πιο φαρδιά, το τσιδιένεκα είναι πιο λεπτή. Εξαρτάται βέβαια ποιο θα δέρνει τώρα. Λοιπόν και τα λοιπά. Μετά γίνεται, του βάζουν το σταυρό. Το βάζει. Τελείωσε. Με σταυρό. Με σταυρό. Τα αλλάζει με σταυρό. Τα χέρια του Πατριάρχου. Με τα χέρια του Πατριάρχου τα αλλάζει. Τελειώνουν. Κάθονται εκεί πέρα, χαμογελάνε, ωραία και καλή. Περνάει η ώρα, αρχίζουν και κουράζονται να ξέρεις. Έχουν την ορθοστασία και τη ζέστη και τον υδρότα που στάζει. Και τους, όλους τους καλεσμένους, τις σάχνες, τα COVID, πάπα χαμός. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Λέει, ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και σηκώνει το Ευαγγέλιο ο παπάς και υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ή να στο σηκώσει κατά την Ανατολή ή να σκύψουν τα κεφάλια τους κι αυτοί. Πρώτη φορά καταλαβαίνουν ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν πάμε έτσι. Αλλάζει το πράγμα. Μόλις τους πούμε ευλογημένοι, τους σκύβουμε ίσως στα κεφάλια και τους κάνανε το ευλογημένοι μερικοί πάνω στα κεφάλια τους. Άλλοι το κάνουν πάνω στο. Όπως ανήκει, κανονικά πάνω στην Αγία Τράπεζα, γιατί το μυστήριο είναι ένα, λοιπόν, εντός. Αφού κάνουν τις αιτήσεις και τα προχωράνε. Και έρχεται η ώρα του στεφανώματος. Πριν το στεφάνωμα, γίνεται η ευχή της αρμόσεως. Ο γάμος όλο τσόλο ως μυστήριο, όπως έχουμε τα τίμια δώρα, είναι η ευχή της αρμόσεως. Αυτή την ευχή που διαβάζει, που το κάνει πίσω, που κατεβαίνει ο παπάς και δένει τα χέρια. Πώς δένει τα χέρια, τι κάνει,
παίρνει το δεξί χέρι της νύφης και το ενώνει με το δεξί χέρι του γαμπρού. Το αριστερό χέρι ο γαμπρός που το έχει. Κάνουν κάτι γαμπρή, σηκώνουν το χέρι και το πιάνουν το χέρι της νύφης. Εγώ του λέω, ας το κάτω το κουλό σου, ρε, εκεί πέρα. Υπάρχει λόγος. Τι κάνει, σταυρό, ρε, σταυρό κάνει. Γέροντα κάνει σταυρό. Το δεξί χέρι της νύφης με το δεξί χέρι του γαμπρού και το αριστερό χέρι του γαμπρού, τίμιο σταυρός. Μεταξύ σας, μόνο ο σταυρός σας ενώνει. Γι' αυτό το κάνει η Εκκλησία αυτό. Και δένουν τα χέρια τους. Το καταλάβατε. Από εκείνη την ώρα είναι παντρεμένοι. Για να τους ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο, να τους δει τι τους περιμένει, μπορεί να κάνει ο μάγκας έτσι. Πάει, δεν μπορεί. Μόλις πάει να τον λύσει, του λέει νύφη, μην τον λύσει το χέρι, μην τον λύσει το χέρι. Και ο παπάς, μην τον λύσει το χέρι, εγώ θα στο λύσω το χέρι. Πάει ο γαμπρός. Εκείνη την ώρα με αυτό το δέσιμο κατάλαβε ότι τέλειωσαν όλα. Μυστήριο της Εκκλησίας. Και ενώ του λέει η Εκκλησία, σταυρό θα έχεις μάτια μου. Ο γάμος είναι σταυρό, μάτια μου. Τον σκεπάζει μια ανεφέλη πνευματική. Και ο καημένος, ενώ του λέει, θα στερηθείς την ελευθερία σου, θα τα στερηθείς όλα. Ο καημένος χαίρεται, έχει αγάπη. Έχει αγάπη ακόμα, χαίρεται. Μετά από 5 χρόνια θα το δει. Αλλά εκείνη την ώρα χαίρεται ο καημένος. Γι' αυτό χρειάζεται η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό δεν είναι ένα μυστήριο μόνο του ακέραιο έτσι ξεχωρισμένο. Αν έχει πνευματικό, αν έχουν πνευματικό, αν εξομολογούνται ειλικρινά, αν πηγαίνουν και κοινωνάνε, χαρά στους. Δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα. Αλλά αν νομίσουν ότι μόνο αυτά τα εξωτερικά είναι, τότε. Και μετά πάει και ο κουμπάρος, τους βάζουν τα στέφανα στο κεφάλι και τι κάνει. Πάει από πίσω ο κουμπάρος αυτή τη φορά και κάνει τα στέφανα με τον ίδιο τρόπο της καζομάτας. Κάνει αυτό, κάνει εκεί, κάνει από εδώ, τελειώσει. Τι σημαίνει. Σταυρό, σταυρό, σταυρό ανάμεσά μας, σταυρό στα κεφάλια μας, σταυρό στα χέρια μας. Το Ευαγγέλιο όμως πρέπει να το έχεις γυρισμένο στην Ανάσταση. Γι' αυτό πρέπει να πατρευόμαστε αναστάσιμες ημέρες. Γιατί? Γιατί όλη σου ζωή, σου λέει, όλη σου ζωή είναι σταυρός. Και πάνω στο κεφάλι και ανάμεσα στα χέρια και ανάμεσα στις βέρες, σταυρός, μαρτύριο, σταυρός, γλυκός σταυρός, αλλά είναι σταυρός. Ο σταυρός όμως χωρίς την Ανάσταση δεν έχει καμία αξία. Πρέπει να βλέπεις την Ανάσταση. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι γυρισμένο, ώστε την ώρα που αν σκεφτεί κάποιος, μωρέ πολλούς σταυρούς μου κάνανε, θα δει την Ανάσταση και θα καταλάβει ότι η παρηγορία είναι η Ανάσταση. Και όταν τους γυρίζουμε στον Ισαΐα, ξέρετε, όταν τους γυρίζουμε στον Ισαΐα τι κάνουμε. Έχουμε το Ευαγγέλιο γυρισμένο στην Ανάσταση, για να βλέπουν ότι η Ανάσταση προηγείται μπροστά. Μπορεί να είστε σταυρωμένοι, μπορεί τα χέρια να μην τα έχετε λύσει, μπορεί τα κεφάλια σας να είναι δεμένα με αυτά τα στέφανα που έχουν μια λουρίδα από πίσω και δεν πρόκειται να κουνηθείς ποτέ. Μπορεί όλα, όλα. Και όταν έρθει η ώρα να λύσει τα στέφανα ο Σεβασμιότατος και να πει διευκόν τι κάνει. Παίρνει το Ευαγγέλιο και χωρίζει τα χέρια με το Ευαγγέλιο. Και τι λέει. Μεταξύ σας ο μόνος νόμος που θα ισχύει μετά το σταυρό θα είναι η Ανάσταση και το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι στα γρήγορα, έτσι. Μια από τα μυστήρια πώς είναι. Να πάμε στη βάφτιση, σας την είχα κάνει την προηγούμενη φορά. Την ξέρετε, δεν πειράζει. Να πάμε τώρα στη Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός. Ευλογών, σηκώνει το Ευαγγέλιο, πάμε πάνω στην Αγία Τράπεζα έτσι. Μετά, πού να πάμε αλλού. Σοφία Ορθή. Δεν βγαίνει έξω ο Διάκος και λέει Σοφία Ορθή. Ο Διάκος δεν μπορεί να κάνει το σταυρό με το Ευαγγέλιο. Είναι κάτι που τα κάνουν αυτά οι Διάκοι, όχι. Ο παπάς το κάνει. Και φυλάει ο επίσκοπος. Μπορεί. Αλλά ο διάκος δεν έχει δικαίωμα να σηκώσει το Ευαγγέλιο και να κάνει το σταυρό επ' εκκλησίες. Γιατί είναι σαν ευλογία. Και δεν το κάνει. Λέει μόνο Σοφία Ορθή. Ενώ ο παπάς, όταν είναι μόνος του, σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία Ορθή και κάνει σταυρό το Ευαγγέλιο. Το καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει. Ότι και με το Ευαγγέλιο όλο το εκκλησίασμα με το σταυρό που γίνεται παίρνει ευλογία. Πάει γι' αυτό. Μετά πάμε στο Ειρήνη Πας. Όλο το Ειρήνη Πας τι είναι. Σταυρί. Όλα σταυρί. Τι δεν κάνουμε, την πρόθεση, σταυρικά τα πάντα. Μήπως όταν κόβουμε το Χριστό και το γυρίζουμε ανάποδα και λέμε και το σφάζουμε το Χριστό, δεν το σφάζουμε, σεβασμιότατε, σαν σταυρό. Και μάλιστα, όχι σταυρό ελαφρύ, ψηλά-ψηλά, μέχρι κάτω. Γιατί έκαστον μέλος της σαρκός σου έπαθε, δηλαδή δεν υπήρξε σημείο του σώματος του Χριστού που να μην σφαγιάστηκε επάνω στο σταυρό. Γι' αυτό το κάνουμε μέχρι κάτω, λίγο πιέρα από την πέτσα από πάνω που λέει ο Χριστός.
το κάνουμε βαθιά. Όχι για να μας διευκολύνει μόνο στην κλάση μετά, αλλά για να δείξουμε ότι δεν υπήρξε σημείο του σώματος του Χριστού που δεν έπαθε επάνω στο Σταυρό για το χατήρι μας. Μετά, στο πιστεύω. Όταν λέμε το πιστεύω, δεν λέμε εκεί και σταυροθέτα. Πολλοί αρχιερείς, πολλοί ιερείς κάνουν πάνω από το. Μπορεί να είναι και λάθος παράδοση, αλλά μερικοί κουνάνε τη μέτρα πάνω ότι σαν να είναι ο Σταυρός. Κάνουν. Μπορεί να είναι λάθος αυτό, αλλά μερικοί το κάνουν. Η ευλόγηση των τιμίων δώρων. Παναγία μου Δέσποινα. Αν δεν κάνεις σταυρό ευλογημένο από πάνω και στο σώμα και το αίμα και μετά να ξανακάνεις ένα σταυρό ολόκληρο γιατί ευλόγησε τα φώτερα τα Άγια. Και μετά και τι άλλο δεν γίνεται. Όλα τα... Και μετά η ευχή η τελευταία. Μετά όταν σας λένε διευχών και σας απολύουν, έτσι σας κάνουν. Σταυρό και ευλογία έχετε. Δια της ευλογίας του ονόματος του Ιησού Χριστού και με το σταυρό, με το σταυρό πάτε στο καλό. Να πούμε κάτι άλλο, ο θάνατος σας τον είπα. Εντάξει, σας φτάνουν. Τα ευχέλια, η εξομολόγηση, νομίζω τα είπαμε όλα. Δόξα σε ο Θεός. Άρα βλέπετε ότι δεν γίνεται τίποτα στην Εκκλησία χωρίς να έχουμε το Σταυρό. Τώρα θα σας πω ένα ωραίο ιστοριοπετάκι και φαίνεται. Είναι 1822. Οι Τούρκοι έχουν πολιορκεί στο Μεσολόγγι. Γιατί λέμε ότι είναι ο Σταυρός και πάζει όλο τον κόσμο. Έχουν πολιορκεί στο Μεσολόγγι και έχουν ψακώσει όλα τα πηγάδια. Δηλαδή τι κάνανε, ρίξανε μέσα στα πηγάδια γύρω-γύρω δηλητήριο και το νερό πέρασε από τα άλλα και δεν μπορούσαν να πιούνε οι καημένοι, οι πολιορκημένοι νερό. Και είναι η μέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου του 1822-23 κάπου εκεί. Και αφού κάνουν την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ένας μάγκας έτσι, λέει δεν πάω να κάνω και ένα μπάνιο. Και ρίχνει μία βουτιά στη θάλασσα, τη λιμνοθάλασσα, την αλμυρή του Μεσολογγίου. Και μόλις κάνει το νερό, το κάνει το στόμα του έτσι, βλέπει ότι σε αυτό το σημείο πρωτοφανές δεν υπήρχε αλμυρό νερό, αλλά ανέβριζε την ημέρα του Σταυρού, ανέβριζε γλυκό νερό. Βγαίνει όπως είναι έξω και λέει, ρε Μεσολογγίτες, ο Χριστός για του Σταυρού μας έκανε θαύμα. Ελάτε να γεμίσετε ό,τι έχετε και δεν έχετε με αυτό το νερό, σαν τα νερά της μέρα. Να γεμίσετε ό,τι έχετε. Και γεμίσανε τις τέρνες, τα γεμίσανε όλα. Γεμίσανε ό,τι μπιτόνια, ό,τι μπιτόνια δεν είχε. Στάμνες, ξεστάμνες, τα πάντα. Και όταν γεμίσανε και είχαν νερό, μέχρι το Δεκέμβριο, στις 25 Δεκεμβρίου, που κάνανε οι Τούρκοι, επέλασε για να μπουν μέσα και τους βρήκανε έτοιμους. Γιατί ένας είχε πάει και είχε πει, και του λέει, ενός που ήταν βαρκάρης, του λέει, με βλέπεις, του λέει. Κάνω σταυρό, του λέει. Είμαι χριστιανός, αλλά τη γυναίκα μου την κρατάει ο Πασάς εχμάλωτη. Και έμαθα ότι αύριο που θα πάτε οι χριστιανοί στις εκκλησίες, αύριο, του λέει, σου ορκίζομαι στον Τίμιο και ζωοποιώ σταυρό. Είμαι χριστιανός, του λέει. Πες όλους τους αγωνιστές οι καμπάνες να χτυπήσουν, αλλά να μην πάει κανείς στην εκκλησία. Θα πάτε όλοι στα τείχη και θα είστε έτοιμοι, γιατί περιμένουν την ώρα εκείνη να σε επιτεθούν. Δηλαδή, ο σταυρός τους γλίτωσε και ο σταυρός τους έδωσε και νερό. Ο Σταυρός κάνει άπειρα θαύματα. Και τελειώνοντας σας λέγω αυτό το εξής. Σταυρού το ιστείο πτεροθέντες, τον πλούτο το σωτήριον Μεσσία Ιησού ο Θεός προσνημένα εγκαθόρμησον. Είμαστε πολύ άρρωστοι, δεν έχουμε ιστεία, είμαστε ανέστη, δεν έχουμε ιστεία, δεν έχουμε δηλαδή ένα ψηλό κατάρτιμο, ένα ξύλο που να κρέμεται ένα πανί και να φυσάει το πανί, το Άγιο Πνεύμα και να μας φέρει στο λιμάνι του Χριστού. Χριστέ μου, λέει όμως, παρόλο αυτά που δεν είμαστε σε τίποτα έτοιμοι, το ιστείο μας είναι σταυρός. Σε παρακαλούμε, Χριστέ μου, φούσκωσε με το Πνεύμα Σου το Άγιο αυτό το πανί της ψυχής μας να μας φέρεις στο λιμάνι Σου και να μας εγκαθορμήσεις όρμως, δεν να μας φέρεις την ησυχία Σου. Σήμερα ο Δεσπότης της κτίσεως και Κύριος της δόξης το Σταυρό προσπίγνεται. Δεν λέει προσιλούται, προσέξτε τι λέει, παγώνει πάνω στο Σταυρό. Προσπίγνεται τι είναι ο πάγος, ξέρετε τι είναι ο πάγος, αυτό το νερό που παγώνει, έτσι. Προσπίγνεται, άριος πάγος, τι σημαίνει, βράχος, γίνεται βράχος, γι' αυτό το προσκυνούμε, γίνεται βράχος ο Χριστός με το Σταυρό, γίνεται βράχος, προσπίγνεται και την πλευρά κεντάται. Χωλής και όξους γεύεται ο γλυκασμός της Εκκλησίας. Στέφανον εξακανθών περιβάλλεται, ο καλύπτων των ουρανών έφεση. Χλέναν, προσέξτε τη λέξη, χλέναν ενδύεται, χλέβεις.
Παίρνει το χλού και παίζει ο υμνογράφος της εκκλησίας. Ραπίζεται πυλήνη χειρή, ότι χειρή την πυλήνη πλάσα στον άνθρωπο. Το νότον φραγγελούται ο περιβάλλον των ανεφέλες. Εμπτισμούς και μάστιγας δέχεται, ονειδισμούς και κολαφισμούς και τα πάντα υπομένει. Ωραίο σκάλι παραπάρος βρωτούς, άπνους, άμορφος, ουκ έχων είδος, ουδέ κάλος. Και μέσον της κτήσεως, στη μέση της κτήσης, σε όλο τον κόσμο υψώνεται ο Σταυρός, όπως υψώθηκε ο Όφης που τον ύψωσε ο Μωυσής. Ον καθυπέμεινα Σταυρών, τον υψώνουμε και εμείς σήμερα το Σταυρό που υπέμεινες Μεσσία και Λόγια Θεού. Το Μεσσία δεν φτάνει. Μεσσίχ είναι λίγο. Όποιος ήταν χρησμένος με έλαιο, λεγότανε Μεσσίας. Δηλαδή και ο Δαβίδ Μεσσία το λέγανε. Εμείς τον έχουμε τη λέξη Μεσσία και λέμε ο Χριστός. Και γι' αυτό τι λέει, δεν μου φτάνει η λέξη Μεσσία. Τι λέει, και Λόγια Θεού. Γι' αυτό λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε. Το Χριστέ, λέει για τον Χριστό ότι είναι Θεός και άνθρωπος, αλλά λέει ότι έχρισε. Εδώ είναι ακόμα πιο βαθύ, ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενσαρκώθηκε. Ενώ το Πνεύμα του Άγιον έχρισε τη σάρκα του, προσέξτε το, εδώ λέει πάντα προσθέτει και Υιέ του Θεού. Το της νηστείας σήμερον μεσασμό, νηστέψαμε λέει και φτάσαμε στη μέση. Πιστός προσκυνήσε, αξίωσέ μας να το προσκυνήσουμε. Ετούμενη κατ' ειδήν και την Αγία Ανάσταση της ειν. Προσέξτε, ότι σειράν συσφίγγομαι αμετρήτων κακών. Βοήθησέ με Κύριε, γιατί εγώ ανόητος έχω φτιάξει ένα κασκόλ με σειρές από αμαρτίες και το τραβάω μόνος μου. Όχι εσύ, δεν μου φταίς εσύ. Εγώ σφίγγω το λαιμό μου και αυτοκτονώ, ενώ θα είμαι μέσα στην αγάπη σου και συγχρόνως από βλακεία μου, εγώ με τις σειρές των αμαρτίων μου, αυτοκτονώ. Γι' αυτό δια του Σταυρού επίστρεψό με Κύριε και λύσε μου την πόρωση της καρδιάς μου, της καρδίας, την πόρωση που έχουμε. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Επειδή το ξύλο είναι από τρία πράγματα, από κυπαρίσι, η κυπάρτο, κυπάρισο, τροπάρισο της Εκκλησίας είναι την Πέμπτη. Ως κυπάρισον τη συμπάθεια. Όπως είναι από κυπαρίσι ο Σταυρός, εσείς να βάλετε τη συμπάθεια στους άλλους ανθρώπους. Ως κέδρον την πίστη, επειδή ο κέδρος είναι έτσι ψηλό δέντρο κτλ. Και ως πεύχην αληθιήν την αγάπη προσφέροντες, το του Κυρίου Σταυρό προσκυνήσομεν. Χαίρε Σταυρός, απάντων των καλών παρεκτικός, καθοράται προσκυνούμενος και πάσα κτίζεις, εορτάζει εν χαρά. Λευχημονούντες, να φοράμε λευκά λέει, με πράξεις εν αρέτης να προσέρχομαι στο Χριστό, όπως αυτού κατεβοδούμενοι. Ο Σταυρός είναι το κατεβόδιο όλων των ανθρώπων. Τελειώνοντας, θυμάστε τα μαμά σας όταν πηγαίνατε στο σχολείο και φεύγατε από το σπίτι, τι έκανε η μάνα? Ξεφύλαγε και σου πέφτει. Ο Χριστός, ο Σταυρός είναι το καλύτερο κατεβόδιο. Όταν πεθαίνετε δεν σας ρίχνουν το κρασί και το λάδι από πάνω στον τάφο? Τακ, τακ, Σταυρό δεν κάνουνε. Το καλύτερο κατεβόδιο. Όταν σας ρίχνουν το χωματάκι με το φτιαράκι, Σταυρό δεν κάνουνε. Το καλύτερο κατεβόδιο. Όταν σας βάζουν το καπάκι από πάνω, όταν μας βάζουν, όταν μου βάζουν το καπάκι από πάνω, δεν έχει Σταυρό? Σταυρό. Το καλύτερο κατεβόδιο για οτιδήποτε στη ζωή μας είναι ο τίμιος και ζωοποιός Σταυρός. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για την ώρα που θα πέρασε η μισή μου.